Εδώ είμαστε, καλησπέρα. 5η 11 Ιουλίου ξεκινάει το ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107,4. Τι γίνεται, αγάπη, εντάξει. Έφαγες, πρόλαβες. Να καταβιώ λίγο. Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Δηλαδή. Πάρε και δύο λεπτά. Ωραία. Έλα, εντάξει με. Στενάχωρο πρωινό. Ναι. Όταν συμβαίνουν τέτοια τραγικά περιστατικά όπως αυτά στη Χαλκιδική, ανεξάρτητα αν είναι δίπλα μας ή όχι, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα καλά καθούμενα. Διαβάζεις, ακούς και δεν το πιστεύεις. Φαινόμενα που στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά δυστυχώς συνέβησαν και μάλιστα στη γειτονιά μας. Μέσα σε πολύ λίγα λεπτά έγιναν όλα. 10 λεπτά κράτησε το φαινόμενο πάνω κάτω. Έχω φίλοι που είναι στο δεύτερο πόδι και έγινε πραγματικά χαμός. Χαμός. Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα. Από τη στιγμή που αναποδογύρισε τροχόσπιτο. Ναι. Ναι. Τι άλλο να πεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, από εκεί νομίζω καταλαβαίνεις. Το να σηκωθούν στον αέρα ποδήλατα και τραπέζια. Οκ. Okay, είναι ενδεικτικό. Δεν σε βλέπω. Δύναμη του ανέμου, αλλά ένα ποδήλατο δεν ξέρω πώς ζυγίζει. 10 κιλά, 20. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν σηκώνεις, χαμός. Ένα τροχόσπιτο με το βάρος που έχει να αναποδογυριστεί και να χάσουν τη ζωή τους. Πατέρας και γιος, ή να φύγει να ξεριτωθεί δέντρο σε προάβλιο ξενοδοχείο στην Ποτίδια και να πλακώσει δύο ανθρώπους. Και σκεπή σε μαγαζί. Ναι, είναι φοβερά πράγματα. Ροφή. Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Άμα δεις και λίγο εικόνες που παίζουν τώρα διάφορα κανάλια. Ορισμένοι βέβαια ηλίθιοι συνεχίζουν και νομίζω ότι είναι πεδίο αντιπαράθεσης. Παιδιά δεν έχουν να κάνουν όλα με την πολιτική. Αυτό έχω να πω μόνο εγώ. Προφανώς. Να μην είστε ζώα, να είστε άνθρωποι. Και κάποια στιγμή, τουλάχιστον, ας ελπίσουμε ότι οι απέδευτοι άνθρωποι και αυτοί που δεν μπορούν να σκεφτούν ούτε στα άλλα λογικά, να εξαφανιστούν από τη ζωή μας, από το Facebook δηλαδή και από τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Γιατί πραγματικά είναι τραγικό να υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας και να μην καταλαβαίνουν την τραγικότητα της κατάστασης. Δεν μπορεί, παιδιά, να κάνει καμία κυβέρνηση τίποτα, ούτε να προβλέψει αν θα πέσει ένα δέντρο ή αν θα αναποδογηθεί ένα τροχόσπιτο. Να σκέφτεσαι τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είναι λυπηρό, ξαναλέω, 6 άνθρωποι, ένας αγνοείται. Ένας ψαράς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος. Πάρα πολλοί τραυματίες, δεκάδες, περισσότεροι από 100. Τουλάχιστον οι περισσότεροι. Νομίζω όλοι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Απλώς χρειάστηκε αρκετοί από αυτούς να πάνε σε νοσοκομείο για να τους παρασκευθούν υπόθεση βοήθειας. Αυτά τα τραγικά. Τίποτα. Οι εικόνες θυμίζουν πράγματα που βλέπουμε στο εξωτερικό συνήθως. Ναι. Και λέμε, ας πούμε, ότι δεν γίνονται εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν ποτέ εδώ. Και όμως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το τροχόσπιτο. Ναι. Είναι απίστευτο, έχει γυρίσει όλο ανάποδα. Ναι, δεν είναι ανατράπηκε απλά, γύρισε ανάποδα. Τέλος πάντων. Υπάρχει έγινε πραγματικά χαμός. Σχετικό μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Πριν από λίγο. Έχει τη φωτογραφία του τροχόσπιτου. Πραγματικά σοκαριστική. Ξαναλέω, ούτε είναι μηχανάκι, ούτε ποδήλατο, ούτε κάποιο μικρό αυτοκίνητο. Μιλάμε για τροχόσπιτο. Το μυαλό και η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των θυμάτων και των πληγέντων από τη μανία της φύσης στη Χαλκιδική, ανέφερε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τι να πω, δεν ξέρω. Το να πεις να μην συμβεί ξανά, με μαθηματική ακρίβεια κάποια στιγμή θα συμβεί, αγάπη. Ναι. Σε ένα χρόνο, 2, 5, 10, 20, βλέπουμε ότι πλέον συμβαίνουν τα πράγματα, ναι. Γίνεται πλέον και εδώ. Μπορείς να κάνεις τα βασικά σαν πολιτεία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα συνημερώσουμε. Θα μιλήσουμε φυσικά με τα παιδιά στην Ολλανδία. Στο μεταξύ έχει η ΕΡΤ αγώνα 3-on-3. Ναι, ρε, το οποίο είναι και πριν ένα μήνα. Ο ένας είναι ο Σοφοκλής. Κάνει μπαμ, ο οποίος σκέφτεται, λέει, να επιστρέψει στην ενεργό δάση. Νομίζω για τον Ήφαιστο. Ο Σοφοκλής Χρυσοκοστιανίτης. Για τον Προμηθέα. Κάτι. Για ποιο?
Ιωνικό. Α, Ιωνικό. Το Κακιούζι βλέπω. Πήρε το μάτι μου τον Τζάμψη. Τον θρυλικό παίκτη της Μακάμπη. Στη Ρόδο έγινε αυτό αρχές του Ιούνιου. Αρχές μέσα. Δεν όχι, το, όχι. Δεν έχει καιρό. Όχι, έχει καιρό που έγινε στη Ρόδο. Τέλος πάντων, αυτά για αρχή. Ξαναλέω, δύσκολες καταστάσεις, σοκαριστικές μαρτυρίες, σοκαριστικές εικόνες και όλα αυτά για 10 λεπτά που κράτησε η μανία της φύσης. Στην κυριολεξία 10 λεπτά πραγματικά. Και ακόμη πολλές περιοχές δεν έχουν ούτε καν ρεύμα από χθες το βράδυ. Ναι. Το πρόβλημα δηλαδή παραμένει ακόμα. Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα. Καλά, ναι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Να μην, μην νομίζεις, υπάρχουν πολλές οικογένειες που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν γιατί δεν έχουν σταθερά. Είχα γνωστό πάλι που οι γονείς δεν μπορούσαν. Ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αν δεν μπορείς να βρεις, τον άνθρωπό σου. Ναι. Υπάρχει μια ανησυχία. Λοιπόν, τελευταία μέρα η σημερινή για την ομάδα στην Ολλανδία, σε πρώτη φάση. Έγινε προπόνηση. Θα μας τα πούν καλύτερα η Ελένη και ο Σταύρος που την παρακολούθησαν. Φεύγει η ομάδα, πάει η Ρουμανία. Υπάρχει το φιλικό με την Κλουζ για 100 χρόνια από την ίδρυση της Universitate Cluj, η οποία λίγο έφτασε να κερδίσει την άνοδο πριν από λίγες εβδομάδες στην πρώτη εθνική Ρουμανία. Δεν τα κατάφερε, έχασε τα play-off, συνεχίζει στην β' εθνική. Όταν κλείστηκε το φιλικό υπήρχε ο Λουτσέσκου. Προφανώς υπήρχε και βράβευση από την Universitate. Τώρα φαντάζομαι θα υπάρξει βράβευση μόνο στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να είναι ο Ράσμαν στη Ρουμανία. Έχει μεταβεί στη Ρουμανία. Σημαντικό φιλικό, εγώ θα το χαρακτήριζα το πιο σημαντικό από όλα μέχρι τώρα. Ναι. Ναι, γιατί καταρχήν θα γίνει σε ένα κανονικό γήπεδο και όχι σε ένα αγωνιστικό χώρο μέσα σε ένα δάσος. Άρα θα παρέχει τις συνθήκες αγώνα. Mm-hmm. Φαντάζομαι θα έχει πολύ κόσμο. Ναι, έτσι λένε και αυτοί. Εντάξει, δεν θα είναι εχθρική η ατμόσφαιρα, φαντάζομαι. Δεν έχει κάτι να χωρίσει ο ΠΑΟΚ με την Universitate Cluj. Αλλά νομίζω δίνει την αίσθηση και τις συνθήκες ενός κανονικού αγώνα. Οπότε έχω την αίσθηση ότι θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο Αμπέλ Φερέιρα. Θα μας τα πει και ο Σταύρος αργότερα. Αν έδειξε στη σημερινή πρωινή προπόνηση κάποια δείγματα για την ενδεκάδα ή όχι. Επιστροφή μετά της ομάδας στην Ελλάδα. Λίγες μέρες ξεκούραση και στις 18. Ναι, 18 και στις 18 Ιουλίου. Και πάλι ταξίδι στην Ολλανδία, δεύτερο στάδιο, καινούργια φιλικά. Ελπίζουμε στις 18 Ιουλίου, αγάπη, να δούμε και ένα νέο πρόσωπο. Εγώ θα ήθελα 3 νέα πρόσωπα, 2 χαφ και ένα φορ. Ας πούμε ότι θα δούμε ένα χαφ υψηλού επίπεδου στις 18 Ιουλίου. Για μένα σίγουρα χαφ. Δεν μπορείς να φύγεις άμα δεν έχεις χαφ. Δεν πας στο δεύτερο στάδιο, δεν γίνεται. Θα πας λίγο μίσης, λίγο κάτσε. Πρέπει, όχι, δεν είναι. Πρέπει να φύγεις. Λίγο με Ντόγκλας. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Το να το καταγράφεις δεν είναι γκρίνια. Γιατί βλέπω κάτι τέτοιες φωνούλες δεξιά και αριστερά. Ότι αν καταγράφεις ένα γεγονός γκρινιάζεις. Δεν γκρινιάζεις, παιδιά. Καταγράφεις ότι ο ΠΑΟΚ ήξερε εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και μήνες, ότι χρειάζεται έναν τουλάχιστον χαφ υψηλού επίπεδου. Και δεν τον έχει αποκτήσει. Το γιατί και πώς και τι μπορεί να γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνετε τι γίνεται. Υπήρξαν μεταγραφικές περιόδοι που ο ΠΑΟΚ τα πήγε καλά, αλλά σε γενικές γραμμές η καθυστέρηση είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι, οφείλεται στο ότι η Ελλάδα δεν είναι ελκυστικός προορισμός για ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου, αν εξαιρέσουμε τις διακοπές του αγάπη. Ναι. Με πρώτο και καλύτερο τον Κριστιάνο, ο οποίος έχει σταμπάρει την Μεσσηνία εδώ και 2 χρόνια. Νομίζω θα πάει και του χρόνου. Αλλά για ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου δεν είναι μέσα στις top επιλογές. Ναι, είναι θέματα χρήματα, ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ καθυστερεί. Αυτός είναι ο κανόνας. Εγώ εντοπίζω το πρόβλημα σαν Στέργιος στο σκάουτινγκ. Γιατί θεωρώ ότι για κάθε Ολιβέιρα, αγάπη, υπάρχουν άλλοι 5 με λιγότερο λαμπερό όνομα, αλλά με περισσότερες ικανότητες. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι είναι
θέμα γενικότερης λειτουργίας του ΠΑΟΚ πλέον. Όχι μόνο του σκάουτινγκ, ή όχι μόνο τη διοίκηση, ή όχι μόνο του τεχνικού διευθυντή. Ναι, όλα μαζί. Τα εντάξει, είναι όλα μαζί. Όλοι έχουν το μερίδιο ευθύνη. Το πόσο τη εκατό έχει το καθένα, δεν μπορούμε να τα βάλουμε στη ζυγαριά. Αλλά ξαναλέω, για κάθε Ολιβέρα υπάρχουν άλλοι 5 πιο προσιτοί και καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι, μπορεί να του εντοπίσει. Ναι. Μπορεί να του κάνει να έρθουν στην Ελλάδα. Αν του εντοπίσει, εγώ πιστεύω μπορεί. Με τα χρήματα που δίνει ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έχουμε μια ομάδα που έχει ταβάνει 300.000 συμβόλαιο το χρόνο, το οποίο θα ήταν ένα θέμα. Μιλάμε μια ομάδα που μπορεί να δώσει συμβόλαιο και 700.000 και 800 και ενός εκατομμυρίου και 1,5. Και μπορεί να δώσει και στην ομάδα που θα το πει στον ποδοσφαιριστή 1, 2, 3 εκατομμύρια, 4. Αλλά αν δεν μπορείς να τον εντοπίσει και φτάνεις, πώς έχουμε, 11 Ιουλίου. Είναι θέμα. Και κάθε μέρα που περνάει, ξέρεις, γνωρίζει και η πιάτσα του καίγεσαι. Προφανώς, δηλαδή. Και όταν πας να κάτσεις στο τραπέζι, ξέρει και ο απέναντι μάνατζερ ότι καίγεσαι, ξέρει και ο απέναντι παράγοντας της ομάδας που θες να πάρεις παίκτη ότι καίγεσαι, και ο ποδοσφαιριστής ξέρει ότι καίγεσαι, και όταν καίγεσαι, πληρώνεις του κάτι παραπάνω. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο έχει βγει από χθες στην Πορτογαλία. Για από την έγκυρη ως επιτοπλίστων. Από την Αμπόλα, ναι. Αμπόλα. Για τον Ζωάο Παλίνια, ο οποίος ανήκει στη Sporting και αγωνίζεται δανεικό στην Πράγκα και έχει ακόμα ένα χρόνο μπροστά του στην Πράγκα. Σαν θέμα υπάρχει, δηλαδή σαν όνομα είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, έχει παίξει γενικότερα. Σήμερα στην Πορτογαλία συμπληρώνουν ότι η Sporting ζητάει περίπου 6 εκατομμύρια για να πει το ναι. Παίκτης 24 χρονών, μέσος, αμυντικός μέσος κυρίως. Με καλές σεζόν τον ξέρει ο Αμπέλ Φερέιρα. Τον είχε και στην Πράγκα και στη δεύτερη ομάδα. Το γνωρίζει καλά. Και γενικά οι Πορτογάλοι το παίζουν ζεστά από χθες και δίνουν συνέχεια και σήμερα με διάφορες πληροφορίες. Η Μπράγκα από την άλλη δεν είναι πολύ ζεστή στο να συμβεί κάτι για το συγκεκριμένο παίκτη και να τον χάσει. Δεν έχει βέβαια και η Μπράγκα κάποιο δικαίωμα, γιατί είναι δανεικός. Ναι, δεν είναι στο χέρι της. Ναι, και δεν είναι μέσα σε εκείνο που υπήρχε στον όρο για τον Αμπέλ Φερέιρα από τους Πορτογάλους ότι δεν μπορεί να πάρει δικό του παίκτη. Και παίκτη από τις ακαδημίες. Ναι, γιατί ανοίξει τη Sporting ο συγκεκριμένος. Θα τα πούμε και στην πορεία τι προκύπτει για αυτόν γενικότερα και τι πληροφορίες υπάρχουν. Οπότε θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο και με την Ελένη, ναι, από την Ολλανδία λογικά, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάπου στον δρόμο θα είναι. Ναι. Η προπόνηση ήταν το πρωί. Κάτι έλεγε ο Σταύρος για Αιτχόφεν χθες. Ναι. Η προπόνηση ήταν το πρωί στις 10 Ολλανδίας, 11 δική μας. Οπότε νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της και μετά τα παιδιά θα αναχωρούσαν σιγά σιγά για Ρουμανία, για το μακρινό ταξίδι, γιατί θα έχουν μια μικρή οδύσσια, θα μας τα πει και ο Σταύρος. Είπαμε αύριο φιλικό με την Ουνιβερσιτέα Κλουζ, ναι, στο Κλουζ. Αργά, 9 ώρα το βράδυ. 9 ώρα το βράδυ, επιστρέφει η ομάδα στην Ελλάδα, ξαναφεύγει 18 Ιουλίου. Νομίζω θα δώσει τουλάχιστον 2, να μην πω 3 μέρες ρεπό ο Αμπέλ Φερέιρα. Δεν θα επιστρέψει δηλαδή η ομάδα και κατευθείαν την επόμενη μέρα θα έχει προπονήσεις. Ναι, θα δούμε. Θα ναι. Υπάρξει σίγουρα ρεπό. Εντάξει. 18 ανεβαίνει πάλι η Ολλανδία, 20 του μήνα φιλικό με την Σέντρουιντεν, 23 με την Άντρελεκτ. Και στις 27, όπως όλα δείχνουν, η μισή ομάδα θα αγωνιστεί με την Άλτα Βον και η άλλη μισή εναντίον της Φορτούνα Σιτάρτ. Και πέρσι είχε γίνει αυτό. Την πρώην ομάδα του Λάζαρου Λάμπρου. Όχι την ίδια ώρα φυσικά, θα υπάρχει διαφορά ώρας. Ο Αμπέλ Φερέιρα θα είναι και στα δύο φιλικά. Καλά, λογικά θα γίνει πρωί-απόγευμα, ναι, κάπως. Πρωί-απόγευμα. Η λογική λέει με την Άλτα Βον. Οι παίκτες που θα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του Αμπέλ Φερέιρα και με τη Φορτούνα Σιτάρτ οι παίκτες που θα κληθούν στις 6 ή 7 Αυγούστου να κάνουν το πρώτο βήμα για να αποκριθεί ο ΠΑΟΚ στα play-off του Champions League. Είχαμε χθες παιχνίδια. Θα αναφερθούμε συνέχεια το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και αν έχει ελπίδες αυτό που λέγαμε χθες ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στους ισχυρούς του τρίτου προκριματικού γύρου. Mm-hmm. Και να αποφύγει τον Άγιαξ. Οριακά είναι τα πράγματα. Τα χθεσινά αποτελέσματα της Λουντογκόρετς και της Μπάτε σαφώς και δεν τους δίνουν πρόκριση. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκριστεί και η Μπάτε και η Λουντογκόρετς και η Αστάνα. Μακάρι να συμβεί.
και ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στους ισχυρούς θα είναι ένα καλό μπόνους στο ξεκίνημα της πορείας του Δικεφάλου να μπει επιτέλους στους ομίλους του Champions League και να αποτελέσει μέρος της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη. Ναι, σίγουρα. Θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και στο οικονομικό κομμάτι, μιλάμε για απίστευτη εισρωή χρημάτων και το πώς αντιμετωπίζει ένας ποδοσφαιριστής, ένας μάνατζερ. Πρέπει να μπεις επιτέλους εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να μπεις ναι, στο και group. Πρέπει να μπεις γρήγορα. Το έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν. Θα είναι πάρα πολύ στενή η πόρτα τα επόμενα χρόνια για μια ομάδα από την Ελλάδα να μπει στο Champions League. Οπότε καλό είναι ο ΠΑΟΚ να μπει τώρα. Να κάνει τις πρώτες του γνωριμίες. Ναι. Και να δει πώς μπορεί να μονιμοποιηθεί στο κλαμπ των μεγάλων, αν και προσωπικά εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αγάπη. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ομάδες, τεράστια κλαμπ, όπως είναι η Juventus, η Liverpool, η City κτλ. Κτλ. Δηλαδή τα 10 μεγαλύτερα κλαμπ, 12 του κόσμου, ελάχιστες είναι οι ομάδες που έχουν σταθερή παρουσία. Αν έδινε η Ελλάδα θέση απευθείας στους ομίλους, θα μπορούσε να είναι εφικτό, αλλά επειδή κάθε καλοκαίρι, όπως πάει η δουλειά, θα γίνεται ένα τρεις γύροι προκριματικοί, τέσσερις για δύο ή τρεις ή για πέντε θέσεις, μου φαίνεται ότι είναι δύσκολο μια ελληνική ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ, να έχει μόνιμη παρουσία τα επόμενα χρόνια στο Champions League. Μακάρι να συμβεί, αλλά υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να καλύψει ο ΠΑΟΚ. Για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, πρέπει το ρόστερ σου να είναι σούπερ αναβαθμισμένο σε σχέση με, με αυτό που υπάρχει τώρα και θα πρέπει να δουλεύουν όλα ρολόι. Θα δούμε. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ να καταφέρει φέτος δεν είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος, αλλά δεν είναι και εύκολος. Δεν θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να αποκλείσει τη Manchester City, ούτε τη Liverpool, ούτε τη Juventus, ούτε την Barcelona. Αλλά και πάλι θεωρώ εγώ ότι αυτό που έλεγα και πριν από τρεις εβδομάδες, αγάπη, ότι ο ΠΑΟΚ δεν διαφέρει κάτι από, από τους Young Boys ή από την Salzburg ή αυτές τις ομάδες. Ναι, ενδεχομένως. Είναι μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν ξέρω στο μυαλό σας μερικοί πώς το έχουν. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις, έχει φέρει μεγάλα αποτελέσματα, έγραψε τη δική του ιστορία. Αλλά στην παρούσα φάση, αν κληρωθεί για παράδειγμα με τη Salzburg, λέω ότι είχε μια ομάδα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι το φαβορί. Για μένα θα είναι το outsider. Γιατί του λείπει εμπειρία. Γιατί του λείπει υψηλή προσωπικότητα στο ρόστερ και υψηλή ποιότητα. Η οποία εμπειρία κυρίως μπορεί να σου κάνει τη διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια. Και η ποιότητα, αλλά και στο κομμάτι της εμπειρίας ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να το χειριστεί σωστά όλο αυτό. Όσες φορές του δόθηκε ευκαιρία. Ελπίζουμε ότι φέτος θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν και θα είναι πολύ δύσκολα. Θα είναι δύσκολα γιατί υπήρξε η αλλαγή προπονητή. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Και υπάρχει καθυστέρηση. Που από το Μάιο σε κανένα δεν αρέσει. Σε κανένα δεν αρέσει καθυστέρηση. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, ξαναλέω, υπάρχουν ορισμένες φωνές που κάνουν λόγο για γκρίνια. Παιδιά, δεν είναι γκρίνια. Ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε όταν μερικοί γκρινιάζανε τον μήνα Μάιο ότι θα κάνουμε την πρώτη καταμέτρηση 1 Ιουλίου. Δεν γκρινιάζαμε. Καλά, ο καθένας μπορεί να έχει ούτε τώρα γκρινιάζουμε. Καταγράφουμε μια πραγματικότητα. Άμα θεωρεί κάποιος είναι γκρίνια, οκ, σεβαστή η άποψή του, αλλά ότι φτάσαμε εδώ και ο ΠΑΟΚ είναι χωρίς χαφ και το λέει και δημόσια και προπονητής και το λένε και όλοι που είναι εκεί. Τι να πούμε εμείς, ότι όχι, υπάρχει χρόνος. Δύο εβδομάδες είναι. Πού υπάρχει χρόνος πλέον. Ο ΠΑΟΚ, αν είχε κλείσει το ρόστερ του, ενδεχομένως ο Ερκούς κάτσε να μην ανέβαινε καν Ολλανδία. Ρε, εσύ, αφού και ο ίδιος έλεγε ότι πήγε για να φύγει. Ναι, και ενδεχομένως να δούμε και τον Ερκούς κάτσε βασικό στις 6 Αυγούστου. Λέω τώρα εγώ. Με βάση το πώς κινείται ο Μίσης, καλά, Βέρμουν δεν υπάρχει. Που επίσης το λέγαμε και πολλοί έλεγαν το Μάιο ότι πάει καλά, ανεβαίνει, έδινε ελπίδες και τώρα ξαφνικά. Έχουμε προσωπικά με τον Βέρμπλουμ. Και είναι το χειρότερο. Ότι τώρα, επειδή πολλοί κόσμοι περίμενε τότε που έλεγαν πολλοί ότι υπάρχουν ελπίδες και ανεβαίνει και πάει καλά, ναι. Όλοι πιστεύουν τώρα ότι έχει κάνει κάτι λάθος. Ότι ο ίδιος, ξέρω εγώ, φταίει ή ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων φταίει. Μα δεν έχει γίνει κάτι λάθος. Αυτό ήταν προγραμματισμός. Αυτό μας έλεγαν όλοι. Και ο Γιώργος Τσονάκας θα μας είχε μιλήσει εδώ, το τέλη Μαΐου νομίζω ήταν. Μας είχε πει ότι ο προγραμματισμός τότε ήταν να ανέβει στην Ολλανδία στο πρωτοστάδιο, αλλά να πάει πολύ συντηρητικά σιγά σιγά να κάνει το πρόγραμμά του και βλέπουμε. Όχι, ρε, γκρινιάζουμε εμείς. Όταν εγώ έγραφα 26 Ιουνίου για το Βέρμπλουμ, μου πήρε το σπίτι που ήθελα να πάω στη Μαγιόρκα. Το πρόλαβε.
Και λέω έτσι, σε κάτσε να δεις τώρα. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα είναι αυτή. Καταγράφουμε το τι συμβαίνει. Ιδανικά εγώ θα ήθελα δύο χάφ υψηλού επίπεδου. Αλλά σίγουρα είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητος ο ένας στις 18 Ιουλίου. Γιατί νομίζω ότι οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα έρθουν 25 Ιουλίου και 5 Αυγούστου θα μπουν στο χορτάρι και θα βγάλουν μάτια σε μια νέα ομάδα, νομίζω είναι απεριολάχιστες. Και το έχει δείξει και η ιστορία. Τέλος πάντων, θα τα αναλύσουμε όλα και με τον Σταύρο στη συνέχεια. Αν θέλετε, στείλτε πάλι τις ερωτήσεις σας με τους γνωστούς τρόπους. Ό,τι ρωτήσετε θα το μεταφέρω στο Σταύρο, είτε μέσω SMS FM και ενώ την ερώτησή σας στο 54526, είτε με μήνυμα στο λογαριασμό το ΠΑΟ 24 στο Ολύμπερο 107.4 με απευθείας μήνυμα, ή αν θέλετε κάντε μια ανάρτηση στον τοίχο του λογαριασμού. Θα μαζέψουμε τις ερωτήσεις και θα τις μεταφέρουμε στον Σταύρο. Λοιπόν, να πάμε κάποιος από το διάλειμμα, λέω εγώ, σιγά σιγά. Να πάμε, Στέργιο. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία έχει πάρα πολλά πακέτα για αναγεννήσεις σπιτιών ή επαγγελματικών χώρων σε πολύ πολύ καλές τιμές για κάθε ανάγκη και κάθε δυνατότητα. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο στο Φοίνικα. Τα νέα γραφεία. Κλείνετε ένα ραντεβού με τους ανθρώπους στον Αναδομό και όλα γίνονται όπως πρέπει πολύ πολύ γρήγορα. Μαζί μας φυσικά το Origins Casino, το οποίο ετοιμάζει και άλλα event για τη συνέχεια του καλοκαιριού. Μέχρι τότε μπορείτε να πάτε στο Regency Casino να δοκιμάσετε πολύ καλό φαγητό στο εστιατόριο, να δοκιμάσετε την τύχη σας. Γενικότερα σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διασκέδασης το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου, πρέπει απλά να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής και θα σας ενημερώσουμε τις επόμενες μέρες για τα επόμενα events. Και φυσικά μαζί μας η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει πληθώρα επιλογών, παρότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα μεγάλα πρωταθλήματα. Τι γίνεται με το Κόπα Αφρικα, αποκλείστηκε ο Βάρντα και το αφήσαμε. Αποκλείστηκε και χθες είχε γίνει ένα μεγάλο μήνυμα, ζητούσε συγγνώμη από τον κόσμο της Αιγύπτου. Έλα ρε εσύ. Ναι, έχει Κόπα. Τι ευαίσθητο παιδί. Έχει Κόπα Αφρικα. Από κάτω στο μεταξύ είχε κάτι σχόλια τα οποία τα βγάζει στα αραβικά. Ναι, τα κάνει με μετάφραση. Τα καταλαβαίνω τι λένε. Όχι, ναι, τα κάνει. Για πε λίγο ένα. Εντάξει, δεν το πήραν και πολύ ευχάριστα οι Αιγύπτιοι. Νομίζω κιόλας ότι δεν το πήραν ευχάριστα γιατί το μήνυμα αυτό ήταν από τον Ουάρντα και γενικά δεν είναι πολύ καλό το κλίμα για αυτόν πλέον. Και εκεί, Στέργιο. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα και για εσύ, ρε Άμπρα, έκανες αυτό που έκανες. Ναι. Δεν έπαιξες. Δύσκολα, δύσκολα. Μην μου γράφεις τώρα μήνυμα και αυτό και συγγνώμη και πονάει η καρδιά μου. Υπόσχομαι, και... σας υπόσχομαι. Τι να υποσχεθείς, ρε Άμπρα. Άντε, ναι, ναι, καλά. Η ομάδα μπορεί να επιστρέψει. Εσύ πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, μπαίνετε σε στοίχημα από κινητό tablet ή υπολογιστή. Έχει Κόπα Αφρικα, έχει προκριματικά και σήμερα Europa League, έχει Wimbledon. Σήμερα ημιτελικά γυναικών, αύριο ανδρών. Πες μια πρόταση να πάει ο κόσμος κουβά. Αυτό το αστιάκι το συνεχίζει καθημερινά. Μα πες, πες μια πρόταση και να πάει ο κόσμος ταμείο. Το συνεχίζει καθημερινά αυτό το αστιάκι. Πες μια πρόταση να πάει ο κόσμος ταμείο. Έχει αύριο. Και θα σε αποθεώσω αύριο. Έχει αύριο Ναδάλ Φέντερερ. Τι να παίξουμε. Ημιτελικό. Θα το σκεφτώ και θα σου πω αύριο, εντάξει. Αύριο θα μου πεις. Να σου πω στο επόμενο διάλειμμα. Πριν το επόμενο διάλειμμα. Στον κόσμο να πεις. Ναι, πριν το επόμενο διάλειμμα. Να πάει ταμείο κόσμο και να σε αποθεώσω αύριο. Εντάξει. Εσύ ήρθε να με αποθεώσει. Ναι, που τα κερδίσεις... καλά που κάνω δεν τα λες. Που πάω ταμείο πόσες φορές. Και στη μία στραβή το πάμε διάλειμμα. Έγινε αγάπη, έγινε. Άντε πάμε στο διάλειμμα. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 104. Θα πάμε σε ένα λεπτό στην Ολλανδία να μιλήσουμε με την Ελένη αρχικά, συνέχεια με τον Σταύρο. Σας έλεγα νωρίτερα για το Champions League τα χθεσινά αποτελέσματα του πρώτου προκριματικού γύρου. Προχθές η Αστάνα κέρδισε την Κλουζ στο Καζακστάν με 1-0, αλλά η ρεβάνσα είναι δύσκολη, είναι καλή ομάδα η Κλουζ. Η Σέλτικ ουσιαστικά με την νίκη της μέσα στην Σαράγεβο με σκορ 3-1 καθάρισε την πρόκριση. Άρα ο ΠΑΟΚ θέλει αποκλεισμό της Αστάνα, δηλαδή η Κλουζ να κάνει την ανατροπή του 1-0. Εκθέσει η Μπάντε Μπορίσοφ έπαιξε μέσα στην Πολωνία με την Πιάστ. Προηγήθηκαν οι της Μπάτε, αλλά όχι, συγγνώμη, οι Πολωνοί προηγήθηκαν, αλλά η Μπάτε ισοφάρισε και έτσι η ρεβάνση είναι ανοιχτή. Στο άλλο παιχνίδι, Φερετσβάρος Λούντο Γκόρετς, οι Ούγγροι κέρδισαν με 2-1 και πήραν
ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης. Ξαναλέω, η δική μου εκτίμηση είναι ότι δύσκολα θα αποκλειστούν και οι τρεις. Πολύ δύσκολα. Μακάρι να συμβεί και ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στους ισχυρούς του τρίτου προκριματικού γύρου. Στο μεταξύ συνεχίζονται στη Χαλκιδική οι έρευνες για τον εντοπισμό του 62χρονου ψαρά. Μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Μακάρι να μάθουμε τουλάχιστον ένα ευχάριστο νέο μετά τις τραγικές ειδήσεις που μάθαμε χθες. Οτιδήποτε συμβεί θα σας ενημερώσουμε. Βρήκες κάποια στιγμή για το τένις? Κάτσε ρε Στέργιο, έχουμε δουλειές. Εδώ πέρα θα βγάλουμε απεσταλμένους. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας σύνδεση με την Ολλανδία, αφού σας πω ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά μας του Δικεφάλου, είναι μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς. Εάν έχετε κατάστημα χοντρικής λιανικής, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οτιδήποτε κατάστημα χρειάζεται ράφια και θέλετε είτε να τοποθετήσετε ράφια είτε να ανανεώσετε αυτά που έχετε, η Άρκον είναι η καλύτερη επιλογή σας. Κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Άρκον Ελλάς θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, στο τηλέφωνο 2310-723-240 και στο arcon.gr, ενώ υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα. Έχουμε την Ελένη. Καλησπέρα. Χαίρετε, με μουσικό χαλί, σας πω κάτι το. Τι, α, δεν έχουμε κάτι εμείς. Δεν περνάει. Α, τέλεια, τέλεια. Έχω βάλει το χέρι μου μπροστά γιατί έχουμε τον Σταύρο Κόλκα σε ρόλο συνοδηγού και DJ. Ωραία, πες ο Σταύρο Κόλκα της στον αέρα αυτή τη στιγμή. Θα καταλάβει, ελπίζω. Α, σίγουρα θα καταλάβει, βεβαίως. Σίγουρα πες θα καταλάβει. Πες η αγάπη λέει να κλείσει τη μουσική. Ναι. Το μεταφέρω ακριβώς. Λοιπόν, καθοδόν για Eindhoven, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας με πρωινή προπόνηση στο Apeldoorn, εδώ που 11 μέρες ο ΠΑΟΚ βρισκόταν καθημερινά με διπλές προπονήσεις σχεδόν καθημερινά, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πρώτο στάδιο περισσότερο προετοιμασίας, περισσότερο γνωριμίας θα λέγαμε των παικτών με τον Άμπελ Φερέιρα. Ακόμη και σήμερα ο Πορτογάλος δεν τους χαρίστηκε, έτσι νωρίτερα στις 9 και 4 βρέθηκαν στο γήπεδο, ενώ συνήθως η πρωινή ήταν στις 10, αλλά ήθελε να εκμεταλλευτεί ο Πορτογάλος και την σημερινή ημέρα και να, έτσι, να βρεθούν οι παίκτες του κανονικά στο γήπεδο, και οικογενειακό διπλό είδαμε και πολλά γκολ είδαμε και νικητές είχαμε, γενικώς γεμάτο το πρόγραμμα. Η ομάδα θα γευματίσει στο ξενοδοχείο και με τη σειρά της θα βρεθεί, θα ταξιδεύσει για το αεροδρόμιο του Eindhoven και από εκεί βεβαίως το απόγευμα, νωρίς έτσι το απόγευμα, θα πετάξει για την Ρουμανία και το Κλουζ, όπου αύριο είναι το προγραμματισμένο φιλικό, έτσι. Ένα φιλικό που είναι λίγο παράδοξο όπως και να το κάνουμε, γιατί κανονίστηκε, κλείστηκε ακριβώς έτσι. Και είναι λογικό και να συζητιέται τώρα αυτό το φιλικό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά από τη στιγμή που οι δύο ομάδες έτσι έδωσαν τα χέρια και συμφώνησαν στη διεξαγωγή του φιλικού και προμοτάρεται το συγκεκριμένο φιλικό από την Ρουμανία, δεν γινόταν να αναβληθεί ή να ακυρωθεί. Οπότε ο ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου ταξιδεύει στη Ρουμανία για το αυριανό φιλικό. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, πηγαίνοντας εκεί να δούμε πώς θα σας υποδεχτούν, τι θα σας λένε, τι θα ρωτάνε για τον ΠΑΟΚ, τον Λουτσέσκου, για όλα. Και αν θα δοθεί η τιμητική πλακέτα που έχουν ετοιμάσει το Λουτσέσκο. Τι να δοθεί δηλαδή, θα δοθεί, ξέρω εγώ, άλλη στιγμή. Ή μπορεί να το κρατήσει, να το κόψει αυτό το μάλλον συγκεκριμένο κομμάτι, μάλλον, έτσι, που είχαν προγραμματίσει. Λοιπόν, μετά επιστροφή στην Ελλάδα βεβαίως κάποιες πρώτες ανάσες και εκεί βεβαίως θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις του Άμπελ Φερέιρα, οι οποίες έχουν να κάνουν με τους παίκτες που ο ίδιος θέλει να απαρτίζουν το γκρουπ για το δεύτερο στάδιο. Θα πέσει ψαλίδι, φάνηκε ήδη να πέφτει ψαλίδι με τους δύο μικρούς τους πιτσιρικάδες βεβαίως, τον Μαρκόφσκι και τον Σιμεών Παπαδόπουλο, να ταξιδεύουν μαζί με τους Μαουρίσιο και Βέρμπλουμ στην Ελλάδα. Είναι λογικό να κοπούν και άλλοι παίκτες, θέλει ένα μικρότερο γκρουπ, ένα γκρουπ 24-25 παίκτων με το γκρουπ των τερματοφυλάκων μέσα, γιατί χθες το διευκρινίσαμε μαζί με τον Άμπελ Φερέιρα για να ξέρουμε ακριβώς σε τι αριθμό προσανατολίζεται ο Πορτογάλος, για να τους έχει μαζί στο δεύτερο στάδιο, που δεν αποκλείεται να δούμε και αφίξεις νέων προσώπων, όπως έτσι... Θα πρέπει βασικά να δούμε και αφίξεις. Ορίστε. Θα πρέπει να δούμε αφίξεις.
Ναι, ναι, ναι. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, βεβαίως και υπάρχει κινητικότητα για να αποκτηθεί ένα ΧΑΦ και βεβαίως να ενισχύσει άμεσα την ομάδα, να δουλέψει κάποιες έτσι μερικές ημέρες, πρώτες ημέρες με τον Άμπελ Φερέιρα, για να βρεθεί να είναι και αυτός σε θέση μάχης για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην ουσία για αυτά προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ, όλη η προετοιμασία είναι στραμμένη, είναι επικεντρωμένη σε αυτά τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία θεωρούν άπαντες στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, ότι είναι άκρος κομβικά, έτσι, για το πώς θα ξεκινήσει η σεζόν, πώς θα εξελιχθεί η σεζόν και γενικά για να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, που είναι αυτός της εισόδου στους ομίλους του Champions League. Οπότε η ενίσχυση είναι πρώτων πυλών και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη εδώ, ο οποίος είδε και από κοντά το φιλικό, έχει έτσι μια πρώτη εικόνα και ο ίδιος για την ομάδα, για τα κενά, για τις ελλείψεις ενδεχομένως που υπάρχουν, και βεβαίως όλες αυτές τις ημέρες είχε διαρκώς συζητήσεις, διαρκώς τετατέτ με τον Άμπελ Φερέιρα, με τον Μάριο Μπράνκο. Οι τρεις άνδρες συζητούσαν διαρκώς για την μεταγραφική ενίσχυση, θέτοντας κάτω όλες τις περιπτώσεις που απασχολούν τον ΠΑΟΚ, που έχουν εξεταστεί από το τμήμα scouting και μπορούν να προχωρήσουν άμεσα για να επέλθει αυτή η ενίσχυση. Σαφώς ο παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί θα πρέπει να ταιριάζει και στη φιλοσοφία του γκρουπ, αλλά και να τον γνωρίζει, για να μην πάει ο νους μας κατευθείαν στον Παλίνη, γιατί είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση η συγκεκριμένη, αλλά σίγουρα θα πρέπει ο Άμπελ Φερέιρα να γνωρίζει καλά, αν θέλετε, τον παίκτη, να έγκυται πάνω στη φιλοσοφία του Φερέιρα για ένα εξάρι που θα δαγκώνει εντός εισαγωγικών, όπως συνηθίζουν έτσι να λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, και να αρέσει πολύ στον 40χρονο τεχνικό. Τώρα για τον Παλίνια, μιας και τον αναφέραμε, σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος οφείλει πολλά στον Άμπελ Φερέιρα. Δόθηκε δανεικός από την Sporting στην Μπράγκα. Δούλεψαν μαζί με τον Πορτογάλο τεχνικό. Στην ουσία είχε πάρει υπό τις οδηγίες του Φερέιρα ο Παλίνια τη φανέλα βασικού στο σπίτι. Ο Φερέιρα τον έχει εξιάσει πολλάκις δημοσίως. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρεί ο ίδιος ότι έχει τρομερά περιθώρια εξέλιξης, ύψους 1,90, 24 ετών. Γενικώς ταιριάζει πάρα πολύ στα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει η ομάδα του στην μεσαία γραμμή. Απλά με όσα μεταφέρουν οι Πορτογάλοι, μιλάμε για μια πολύ αλμυρή τιμή, δηλαδή σήμερα γράφτηκε για 6 εκατομμύρια. Δεν έχει να κάνει με το τόσο με την τιμή, γιατί ο ΠΑΟΚ εξ αρχής σκεφτόταν το ενδεχόμενο αγοράς και όχι δανεισμού του παίκτη, γνωρίζοντας τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, αλλά το όλο θέμα έγκυται, κολλάει στην Μπράγκα, γιατί η Μπράγκα τον έχει δεσμεύσει με διετές συμβόλαιο, δηλαδή τον έχει και για την νέα σεζόν στο πλάνο της. Οπότε μετά τα όσα έγιναν με τον Άμπελ Φερέιρα, είναι πολλοί οι λόγοι έτσι, που κάνουν την Μπράγκα να είναι αρκετά αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης, πέρα από το γεγονός ότι θεωρείται ένας από τους βασικούς πυλώνες του Σαμ Πίντο και τον υπολογίζουν αρκετά άνθρωποι της Μπράγκα. Αυτό που έβγαινε από χθες στην Πορτογαλία είναι ότι η Μπράγκα ήθελε να σταματήσει οπωσδήποτε οποιαδήποτε αλλαγή στο ρόστερ και ειδικά από βασικά πρόσωπα. Οπότε από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις, όταν λένε όχι άλλες αλλαγές, ότι προφανώς και δεν θέλουν να χάσουν συγκεκριμένο παίκτη. Ναι, γιατί ήταν μεγάλο σοκ για την Μπράγκα, ούτως ή άλλως χωρίς τον προπονητή. Προφανώς, ναι. Έτσι, όπως ήταν για τον ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκο, αλλά μέσα σε δύο μέρες έδειξε τα ανακλαστικά. Το ίδιο ισχύει και για την Μπράγκα, όταν χάνει έναν προπονητή, τον οποίον ξέρει καλά, ο ίδιος ξέρει καλά το ρόστερ, έχει δώσει έμφαση σε νέους παίκτες και γενικώς υπάρχει ένα έργο, μια δουλειά, η οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι λογικό και επόμενο να μην θέλουν να χάσουν και άλλα βασικά κομμάτια του puzzle. Ένα από αυτά είναι και ο Παλίνια, είναι μια εξαιρετική περίπτωση, σαφώς και υπήρχαν επαφές του ΠΑΟΚ και με την Sporting. Νομίζω ότι από πλευρά Sporting, από τις επαφές τουλάχιστον του Μάριο Μπράνκο με τους ανθρώπους της Sporting, υπήρχε η διάθεση έτσι, εφόσον τα βρουν στα οικονομικά που δεν ήταν το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, να προχωρήσει η περίπτωση, αλλά όλο το θέμα έγκυται βεβαίως στην Μπράγκα, και επειδή υπάρχει ένα έτσι ιστορικό με τη συγκεκριμένη ομάδα και είναι πολύ πρόσφατο, η περίπτωση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη να προχωρήσει. Ναι, σίγουρα. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί.
Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Για το συγκεκριμένο. Το παρακολουθούμε. Ναι. Ελένη, στο κλείσιμο με την τελευταία προπόνηση σήμερα για να επιστρέψουμε λίγο στα τη προετοιμασία, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα πλην του Καντουρί, ας πούμε. Μόνο για τον Κρέσπο να πούμε ότι εμφανίστηκε για λίγο σήμερα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης. Έκανε τρέξιμο μαζί με τον Βασίλη Καναρά και στη συνέχεια αποχώρησε για το ξενοδοχείο πολύ νωρίτερα από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Πρόβλημα από θεραπείας, όπως ανέφεραν οι άνθρωποι του ΠΟΚ, ενδεχομένως να επιβαρύνθηκε και ο Ισπανός και γι' αυτό προτιμήθηκε να ρίξει σήμερα έτσι λίγο τους σφίγμους. Τον Ελ Κατουρί είδαμε κανονικά να συμμετέχει στο πρόγραμμα και να συμμετέχει βεβαίως στο οικογενειακό διπλό. Οπότε δεν είχαμε κάποιο άλλο πρόοπτο. Ωραία. Εντάξει. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνε, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Θα έχουμε, πιστεύω, μετά και το Σταύρο, έτσι. Είναι σε καλή κατάσταση. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Ωραία. Είναι μπροστά μου. Ωραία. Ναι. Εντάξει. Καλή συνέχεια, καλό ταξίδι. Γεια σας, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου, η δημοσιογραφική κάλυψη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, τα φιλικά, αυτά που προηγήθηκαν, το αυριανό με την Κλούζ και αυτά που θα ακολουθήσουν, καθώς και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, είναι μια προσφορά του Ότο Καλογεράς, που σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για το αυτοκίνητό σας να ταξιδεύετε και να μετακινήσετε με ασφάλεια. Ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης εφόσον χρειαστεί να αφήσετε για λίγο το δικό σας. Τρία καταστήματα. Θα βρείτε το Ότο Καλογεράς, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή 3 Ανδρείας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Οριοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Την προετοιμασία του ΠΑΟΚ προσφέρει και η ασφάλεια Μαργαριτόπουλος. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε το αυτοκίνητό μας ασφαλισμένο. Από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα, οι χαμηλότερες τιμές γενικότερα στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Πριν να ανανεώσετε την ασφάλειά σας, ζητήστε από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος να σας κάνουν μια προσφορά και θα καταλάβετε περί τίνους μιλάμε. Υποχρέωση του Ότο Καλογεράς να φροντίζουν τα συμφέροντα των πελατών τους πριν αλλά και μετά την ασφάλιση χωρίς ταλαιπωρία. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά να επιστρέψουμε και με Σταύρο. Να το κάνουμε έτσι. Ωραία. Ναι, σε δύο λεπτάκια. Λοιπόν, η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων σε πολύ καλές τιμές και όλα θα γίνουν με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες της αγοράς. Μαζί μας το Ρίτζις Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα, με μια σειρά επιτυχημένων event μέχρι τώρα, θα ακολουθήσουν κι άλλα για όλο το καλοκαίρι. Το τελευταίο ήταν η Σταβέντο, που πραγματικά έγινε χαμός. Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε δραστηριότητα έχει το Regency Casino, η καλύτερη επιλογή, μια από τις καλύτερες λύσεις να πάτε να διασκεδάσετε σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, είτε να πάτε στα μπαρ του Regency Casino, στα εστιατόρια, είτε και στο καζίνο και στο θέατρο Βεργίνα γενικότερα. Λοιπόν, η στίχημα είναι μαζί μας. Εύκολη πρόσβαση σε κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι, όλες οι επιλογές live cash out, υπάρχει το online καζίνο της Stoiximan, υπάρχει και το Seri, είτε έχετε κινητό Android είτε έχετε κινητό iOS, όλα αυτά με την εγγύηση και την ασφάλεια που σας προσφέρει η Stoiximan. Μεταξύ, αγάπη, χθες κέρδισε η ομάδα του Λουτσέσκου το πρώτο φιλικό. Ναι. 10-0. 10-0. Μαγεία. Κάποια μπειραρία θα ήταν, προφανώς. Ποια αντίπαλος? Σπιτάλ. Μεγαθύριο. Τέταρτη κατηγορία της Αυστρίας, ρε Στέργιο. Ναι. Ένας τεχνική είναι η ομάδα. Τους έκλεισε το σπιτάλ. Τέταρτη κατηγορία της Αυστρίας. Καλό. Ναι. Τους έκλεισε το σπιτάλ. Πες καλό. Δεν σου άρεσε. Βρες κάποιον καλύτερο εσύ. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Εντάξει. Πρώτες προπονήσεις για τον Λουτσέσκου στην Αλχιλά. Πρώτο φιλικό ήταν αυτό. Απλά το καταγράφουμε. Μία Αλχιλά, αγάπη, που έχει και Τζιοβίνκο. Έχει και Κάρος Εντουάρντο. Έχει και Γκομίς. Γενικότερα. Έχει. Έχει λεφτά. Έχει. Η Αλχιλά. Το ότι έχει και τον Ποτία δεν το βλέπω για πολύ καλό, αλλά. Okay. Ευαίσθητα σωποτεία. Το θυμόμαστε, ναι. Το πέρασμα στην Ελλάδα, ναι.
Ευαίσθητο ήταν. Τι γίνεται. Δεν έκλαιγε στα αποδυτήρια τότε. Η σχέση του ποια είναι με την. Μαζί είναι τώρα. Και το πάνε για γάμο. Και πώς θα δουλέψει αυτό. Από Αραβία, Ελλάδα. Στεργείο, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ταξίδι σε μία μέρα να έρθουν και να φύγουν να αφημερώνουν. Τι ναι. Τους πειράζει. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Είναι ξανά μαζί τα παιδιά. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Και διάβασα τώρα ότι πάνε για γάμο. Σοβαρεύονται. Άντε, με το καλό, να ζήσουν. Ναι, 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 ναι. Όμορφη νύφη μας και τα λοιπά, ε. Τα γνωστά τραγούδια στο γάμο. Δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι. Δεν Μήλο μου κόκκινο. Ε, όχι. Στου παιδιού μου τη χαρά. Ποιο θέλω να πέσουν τα δικά της τραγούδια. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Ε. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον Σταύρο Κόλκα και τις δικές σας ερωτήσεις. Με SMS στείλτε την ερώτησή σας, FM κενό, την ερώτηση που θέλετε να κάνετε στο Σταύρο και το στέλνετε στο 54526 ή με ένα μήνυμα ή μια ανάρτηση στο λογαριασμό του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4 στο Facebook. Αυτά, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε να συνδεθούμε και πάλι με την Ολλανδία και τον Σταύρο. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στην Πορτογαλία για τον Παλίνια. Νέα δημοσιεύματα, όχι ιδιαίτερα σοκαριστικές πληροφορίες που μας κάνουν σοφότερους. Αλλά ασχολούνται πολύ οι Πορτογάλοι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός παίκτης ο Παλίνια. Είναι λίγο πιασάρικο να θέλει να πάρει παίκτη από την Μπράγκα ο Φερέιρα. Μπορεί να είναι και τα δύο. Αρκετοί πάντως έχουν βγάλει τα συμπεράσματα τους, αγάπη. Ναι. Οι γνωστοί προπονητές της Κερκίδας. Τους αρέσει. Ήταν δύο-τρία. Δεν τους αρέσει. Μα γιατί. Δεν τους άρεσε το βίντεο. Τι τους χαλάει. Λίγο τα στατιστικά του, λίγο τα βίντεο που είδαν στο YouTube. Δεν τους άρεσε. Να. Με τη δουλειά λέει δεν πας μπροστά. Εντάξει. Με ποιους παίκτες πας μπροστά. Ποιες είναι οι επιλογές. Με τον Ριμπερί, με τον Ντάνι Άλβες. Με αυτούς αγάπη πας μπροστά. Ναι. Οκ. Τέλος πάντων, το καταγράφουμε και αυτό. Το θέμα είναι να έρθει ένας χαφ. Το θέμα είναι να έρθει ο χαφ που θα κάνει τη δουλειά. Ναι. Και τώρα. Όχι, να έρθει αρέσει... ένας χαφ, μην το γυρνάς. Να έρθει ένας χαφ. Να έρθει ο χαφ, ρε Στέργιο, να έρθει τέλος πάντων ο άνθρωπος. Το τι είμαι αυτό το παιδί. Δεν έχει σημασία αν θα αρέσει σε μένα, σε εσένα. Το θέμα είναι να κάνει τη δουλειά, να κάνει αυτό που θέλει ο Αμπέλ Φερέιρα. Και από εκεί και πέρα να δούμε στο γήπεδο τι θα μπορεί να δώσει. Γιατί αυτή τη στιγμή το πράγμα είναι δύσκολο. Το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Ναι, ναι, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο πλέον. Μάλλον δεν υπάρχει καθόλου περιθώριο για μένα. Ούτε... Για μένα δεν υπάρχει λογική. Πραγματικά το λέω. Έτσι. Κοίτα, δεν λέει κανείς μας ότι ο Πάκο δεν θέλει να πάρει αμυντικό χαφ και ότι δεν ασχολείται και το έχει βάλει στην άκρη. Εννοείται. Και καθυστερεί χωρίς λόγο. Προφανώς και υπάρχουν λόγοι, προφανώς και οι στόχοι είναι πολύ υψηλοί και μιλάμε για παίκτες με παραστάσεις, με εμπειρία που θα τους πληρώσει και παραπάνω και θα είναι και πιο δύσκολο να τους φέρει στην Ελλάδα. Προφανώς αυτό θέλει χρόνο, αλλά όχι τόσο ώστε να φτάσουμε στις 11 Ιουλίου. Δεν, για μένα δεν έχει λογική, αγάπη. Και να περιμένουμε ακόμα τον έναν. Συγγνώμη, γιατί μιλούσαμε, ας πούμε, μιλούσαμε στις αρχές και μέσα Ιουνίου και λέγαμε ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει χαφ, αλλά είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας οι περισσότεροι ότι ένας εκ των Σάκοφ Κάνιας μπορεί και να μείνει. Και πάλι τότε θυμάμαι που λέγαμε ότι ακόμα και αν έμενε στους δύο, πάλι υπήρχε θέμα. Πόσο μάλλον τώρα που δεν υπάρχει κανένας στους δύο, ο Μίσιτς φαίνεται, είναι ξεκάθαρο από το πρώτο στάδιο και νομίζω και αυτό το ξέραμε πριν. Ότι δεν ταιριάζει, δεν κουμπώνει σε αυτό που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέιρα. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Υπάρχει ο Αουγκούστο, ο οποίος το έχουμε πάρα πολλές φορές. Είναι ένα νεαρό παιδί, πρώτη φορά βγαίνει στην Βραζιλία. Δεν μπορείς με το καλημέρα να τον ρίξεις. Αν και αν πάει έτσι ο ΠΑΟΚ, θα παίξει κιόλας. Τίποτα. Κατά βάση πιθανότητα. Και υπάρχει και ο Κάτσε. Κάτσε, μια χαρά, ο οποίος Κάτσε ήρθε, είναι αυτό που λέει και ο Σταύρος, ότι μόνος του έλεγε στο ξεκίνημα ότι δύσκολα θα έμενε, από τη στιγμή που έχουν προηγηθεί τόσα πράγματα για τον Μπάου και τον Κάτσε. Και να που τελικά ο Κάτσε είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που στέκεται και καλά στη μεσαία γραμμή. Δεν είναι φοβερά πράγματα για μένα. Okay. Προσωπικά δεν ανησυχώ βλέποντας και τις κινήσεις του Ολυμπιακού, αλλά όλη η κουβέντα γίνεται για να μπει ο Πάου επιτέλους στους ομίλους του Champions League. Ναι, ρε, αυτό είναι το θέμα. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ ήδη στους ομίλους του Europa League με κάποιο τρόπο και δεν είχε προκληματικά, θα ήταν όλα μια χαρά.
Εάν ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει όμως στη μάχη του Champions League με αξιώσεις και να μην περιμένει από την τύχη ή από την ατυχία του αντιπάλου, θα έπρεπε ήδη να έχει πληρώσει το ρόστερ του κατά 85-90%. Δεν το έχει κάνει. Για μένα δεν έχει λογική. Δεν ξέρω, όποιος προσπαθεί αυτές τις μέρες να περάσει ένα κλίμα ότι δεν τρέχει κάτι και υπάρχει χρόνος και όλα αυτά, για μένα δεν είναι ρεαλιστής. Αυτή τη στιγμή μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα. Με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει προπονητή και έχει μια νέα φιλοσοφία. Μία ακόμη δυσκολία δηλαδή. Και με δεδομένο ότι οι ανάγκες που ξέραμε ότι υπάρχουν δεν έχουν καλυφθεί. Με πρώτη και καλύτερη αυτού χαφ. Γιατί υπάρχει και επιθετικός. Γιατί και εκεί θες. Εντάξει, το να... Και συν κάποια πράγματα που θα βγουν στην πορεία, γιατί ο Αμπέλ Φερέιρα ακόμη, και είναι πολύ λογικό, βγάζει συμπεράσματα για την ομάδα και κάνει τις δικές του εκτιμήσεις, οπότε δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν και άλλες ανάγκες. Μπορεί να ζητήσει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Μετά την πρώτη αξιολόγηση θα βγουν πράγματα. Γενικά, εντάξει. Για μένα χρόνος δεν υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το διάστημα που θα είναι εδώ η ομάδα. Ίσως γίνουν εδώ διάφορες συζητήσεις, δεν ξέρω. Αλλά δεν γίνεται η ομάδα να φύγει έτσι ξανά μετά. Δεν το θεωρώ δηλαδή αδύνατο. Δεν να ξέρω. Φύγει χωρίς χάφι. Κάποια στιγμή θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να γίνει πιο ευέλικτος, πιο αποτελεσματικός όταν ψάχνει ποδοσφαιριστές. Πόσο μάλλον όταν οι ανάγκες είναι γνωστές από τον Απρίλιο. Από τον Μάρτιο, από τον Μάιο. Και ξαναλέω, αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε τα χρήματα, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Δεν είναι εύκολο να βρεις παίκτες top επίπεδο με λίγα χρήματα. Όταν έχεις όμως και την οικονομική δύναμη, έχεις και την έξω την καλή μαρτυρία ότι ο μεγαλομέτοχος πληρώνει, δεν χρωστάει ο ΠΑΟΚ σε κανέναν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είσαι πρωταθλητής Ελλάδος, είσαι κυπελούχος Ελλάδος. Σαφώς παίζει ρόλο η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, αλλά ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει ήδη φέρει ένα χαφ υψηλό επίπεδο κεντρικό και να ψάχνει για το δεύτερο. Θα δούμε τι θα φέρουν οι επόμενες μέρες. Εγώ δεν θα εκφέρω γνώμη για τον Παλίνια. Δεν τον ήξερα, είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Από αυτά που είδα, σαφώς και έχει ικανότητες, σαφώς και έχει παραστάσεις. Τώρα, αν είναι ο παίκτης που χρειάζεται το ΠΑΟΚ, θα το δούμε μόνο εάν έρθει στον ΠΑΟΚ. Και αυτό μετά από λίγο διάστημα, όχι με το καλημέρα. Ναι. Οι Πορτογάλοι πάντως γράφουν ότι η Sporting Λισαβόνας είναι έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση του ΠΑΟΚ ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του 24χρονου μέσου. Οι Πορτογάλοι συμπληρώνουν επίσης ότι η Μπράγκα στέκεται εμπόδιο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς θεωρεί τον ποδοσφαιριστή, τον Παλίνια, αναπόσπαστο μέλος της ενδεκάδας της και γενικότερα της φετινής σεζόν. Είπαμε διετής ο δανεισμός του Παλίνια από τη Sporting στην Μπράγκα. Αλλά νομίζω ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ θα δώσει ένα ποσό, αν αυτά που λένε οι Πορτογάλοι ευσταθούν, 6 εκατομμυρίων ευρώ, νομίζω δεν θα μπορέσει η Μπράγκα να σταθεί εμπόδιο. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Το τι ακριβώς θα γίνει. Μιλάμε για πολλά χρήματα, τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αν κρίνει ότι μπορεί να τα δώσει, θα τα δώσει. Το θέμα είναι τι μπορεί να δώσει μετά ο παίκτης στην ομάδα. Σίγουρα είναι ένα σύν για αυτόν ότι το γνωρίζει πολύ καλά ο Αμπέλ Φερέιρα. Σίγουρα αυτό μπορεί να δώσει πράγματα πιο άμεσα. Ναι. Τέλος πάντων, θα μας τα πει και ο Σταύρος σε λίγο. Εντάξει, κοίτα, προφανώς έχει μελετήσει τον ποδοσφαιριστή. Παίκτης που έχει δείξει τέτοια πράγματα στην Μπράγκα και γενικότερα έχει τη φιλοσοφία της Sporting και έχει αποτελεί ένα από τα καλά ονόματα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, δεν μπορεί να είναι κακός. Τώρα, το θέμα είναι αν ταιριάζει σε αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ και αν τον θέλει και ο προπονητής πάνω απ' όλα. Νομίζω πρώτα απ' όλα αυτό έχει σημασία. Προφανώς τον θέλει ο Αμπέλ Φερέιρα, τον ξέρει καλά. Από την Πορτογαλία βγαίνουν πολλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικά τις τελευταίες ώρες γράφονται πολλά εκεί. Υπάρχει μια μερίδα του τύπου που είναι αρνητική, παρουσιάζει μάλλον το αρνητικό σενάριο, ότι η Μπράγκα βάζει φρένο,
ότι δεν θα γίνει μεταγραφή. Και από την άλλη, υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα που βγαίνουν τώρα τελευταία λεπτά που λένε ότι η Sporting είναι έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση. Οπότε νομίζω περιμένουμε λίγο στη συγκεκριμένη περίπτωση να δούμε τι ίσχυε και τι όχι. Σίγουρα πάντως μιλάμε για στόχο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι δηλαδή κάποιο σενάριο σαν άλλα που γράφτηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Θα κάνω μια παρένθεση, μια δυσάρεστη είδηση από τη Χαλκιδική. Έγινε γνωστή πριν από λίγο. Εντοπίστηκε σωρός στην παραλία της Οζόπολης. Η σωρός ανήκει σε άντρα. Ακόμα δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση. Ο άντρας βρέθηκε στα 6 ναυτικά μίλια από την ακτή. Είπαμε δεν έχει γίνει ταυτοποίηση, οπότε δεν μπορούμε να πούμε εάν πρόκειται για τον 62χρονο ψαρά που αγνοείται από χθες το βράδυ ή αν μιλάμε για ένα ακόμα θύμα που δεν είχαμε στο μυαλό μας τις προηγούμενες ώρες. Αυτά είναι τα δυσάρεστα. Παιδιά, καλώς και ο Χαφ, καλώς και το Champions League, καλό και το να μαλώνουμε για ποδοσφαιρικά, αλλά τα σοβαρά της ζωής αυτά είναι. Οπότε κάποια στιγμή, αν και δεν υπάρχει ελπίδα, ξέρεις, αγάπη, μας επηρεάζει και την ώρα και μετά η ζωή παίρνει και πάλι το δρόμο της. Ναι. Δεν κρατάμε κάτι, σχεδόν κανείς από εμάς. Αλλά έστω και αυτές τις στιγμές, καλό είναι να συνειδητοποιούμε ποια είναι τα σημαντικά στη ζωή μας. Τέλος πάντων, οτιδήποτε είδηση υπάρξει, ελπίζουμε κάποια ευχάριστη είδηση. Θα σας τη μεταφέρουμε για τη θεομηνία που έπληξε την Χαλκιδική και είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 πλέον άνθρωποι χωρίς να καταλάβουν τι τους συνέβη. Επιστρέφοντας στον Ζωάο Παλίνια, υπάρχει ήδη μια πρώτη παρουσίαση του παίκτη μέσα από το repress.gr με διάφορα στοιχεία του παιχνίδια που έχει κάνει στην Πορτογαλία, στατιστικά, τα πάντα. Μια πρώτη εικόνα. Μπείτε λοιπόν στο repress. Νομίζω θα ακολουθήσει και βίντεο με πολλές στιγμές του και ανάλυση των κινήσεων του στο γήπεδο, αλλά αυτά τα πρώτα στοιχεία έχουν τα ενδιαφέρον τους. Καταλαβαίνεις 5 πράγματα για τον παίκτη σίγουρα. Μπαίνετε στο repress.gr και διαβάζετε ό,τι πρέπει να ξέρετε για τον Ζωάο Παλίνια. Ανακοίνωση για τα θύματα στη Χαλκιδική έχει βγάλει και η ΠΑΕΑΡΙΣ. Εύχεται κουράγιο και δύναμη στους οικείους των ανθρώπων που χάθηκαν και γενικότερα σε όλους τους ανθρώπους, γιατί πέρα από αυτά πολλοί άνθρωποι είδαν την περιουσία τους να χάνεται, αγάπη μέσα σε ένα πεντάλεπτο, πολλές καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα. Αλλά όταν πάντα μπαίνει στην κουβέντα η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, νομίζω όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ. Όχι ότι είναι εύκολο να δεις το σπίτι σου που με κόπο έχει στήσει ή το κατάστημά σου να παθαίνει μεγάλες ζημιές. Αλλά πάντα καλό είναι να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση με τον Παλίνια. Δεν ξέρω τι έχει να συμπληρώσει ο Σταύρος που θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτά. Αν έχει να προσθέσει κάτι έξτρα στην κουβέντα που κάνουμε. Τώρα βλέποντας λίγο τι συμβαίνει και σε άλλες ομάδες, ο Ολυμπιακός χθες έδωσε ένα ακόμα φιλικό με το Αμβούργο. 1-1. Πάλι λάθος σιαμπάνι. Πολύ καλό ξεκίνημα του Μάριου. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά. 2-2. Δεν έχει ξεκινήσει καλά. Και πολύ κράξιμο λέει στον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Εντάξει, λογικό είναι. Ρε. Πολύ. Πάρα πολύ. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος μετά την αποχώρηση από την Ελλάδα έχει εκφραστεί ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ, έχει φωτογραφηθεί με φανέλες του, σε κάθε ευκαιρία εκφράζει τα ασπρόμορφα συναισθήματά του. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Ναι, ήταν δεν στο το θεωρώ εγώ κάτι. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Απλά το καταγράφουμε και αυτό. Επιστρέφει ο Ολυμπιακός. Έχει ένα ακόμη φιλικό μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη νομίζω, με την Nottingham Forest. Και μετά μπαίνει σιγά σιγά στη μάχη και αυτός της Ευρώπης. Δεν έχει κάνει και κάτι ιδιαίτερο τις τελευταίες ημέρες ο Ολυμπιακός σε επίπεδο κινήσεων. Γενικά μια ησυχία επικρατεί. Δηλαδή ούτε η ΑΕΚ έχει κάνει κάτι. Να μου πει από την ΑΕΚ δεν περίμενε να κάνει κάτι. Αλλά okay. Ο Παναθηναϊκός τι συμβαίνει εσύ? Τίποτα, το απόλυτο τίποτα. Τι σημαίνει, το ίδιο έργο με πέρυσι. Ο Δόνης βέβαια εμφανίστηκε λίγο καθησυχαστικός, προσπάθησε να βγάλει έτσι μια αισιοδοξία ότι όλα θα γίνουν βάσει προγραμματισμού. Είναι αλλά δύσκολο το έργο του Δόνη, αγάπη, γιατί φέτος θα υπάρχουν και απαιτήσεις χωρίς το μείον 6. Ναι, σίγουρα. Και δεν θα είναι, ξέρεις, τόσο πρόσφατο
αυτή η ιστορία με τα νέα παιδιά, τα μωρά του Δόνι. Όχι, ρε, αυτό νομίζω από πέρσι, από τα μέσα τη σεζόν κιόλας ναι, πέρασε. Ναι, τελείωσε αυτό το αφήγημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει το μείον 6. Γενικότερα δεν προμηνύεται εύκολη η χρονιά του Παναθηναϊκού. Ναι. Εμένα ποσός με ενδιαφέρει. Καλά, εντάξει, το καταγράφουμε γενικά. Θα έπρεπε σαν ο Παναθηναϊκός να είναι στη Β' Εθνική. Αλλά αυτό που ετοιμάζεται να γίνει με τον Ολυμπιακό, να παραμείνει στην Α1, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Τα λέγαμε χθες με τον Νίκο, μπορεί και με προοδικό διάταγμα. Γιατί όλοι οι άλλοι τρόποι έχουν εξαλειφθεί πλέον. Οι νομικοί. Με την απόφαση τελευταία του ΑΣΕΑΔ και την επικύρωση βαθμολογίας κτλ. Άρα περιμένουμε από την κυβέρνηση να βγάλει ένα διάταγμα για να μείνει Ολυμπιακός. Εγώ κάπως έτσι το έχω σημειώσει στο μυαλό μου. Είμαστε ακόμα στη χώρα όπου μερικοί τρώνε το παραμύθι ότι δεν γίνεται πρωτάθλημα Super League χωρίς τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται Α1 χωρίς τον Ολυμπιακό. Πάρ' το εγώ και κούρευτο. Μια χαρά γίνεται. Έχει κάνει προσφυγή ο Μολέδο για 84.000 ευρώ. Εντάξει, θα τα βρει ο... Που θα συζητηθεί τη Δευτέρα. Θα τα βρει ο Αλαφούζος. Φαντάζομαι ζει ημέρες χαράς. Είναι οι 4 τελευταίες δόσεις της εφορίας από το συμβόλαιο την περίοδο 18 ώρες. Δηλαδή, εντάξει. Τι, κάπου εκεί νομίζω σταματάνε όλα για τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνεις λίγο ποια είναι η κατάσταση. Θα τα βρει ο πρόεδρος. Νομίζω είναι στα πάνω του τώρα με την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, εντάξει, πέρα από αυτό όμως. Το είδες τον συνάδελφο που οργάνωνε τον κόσμο πίσω του πριν βγει η σύνδεση. Όχι. Στο Sky. Όχι, χθες. Ναι, υπάρχει βιντεάκι. Δεν είδα καθόλου. Έχει πίσω του 8-9 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Με τη δική της προσωπικότητα, μάλλον την ξεχωριστή αυτή, δηλαδή που δεν προβατοποιούμαστε. Ναι. Και τους έλεγε ο συνάδελφος, τώρα που θα βγούμε, θέλω φωνή. Ακούστηκε αυτό. Ναι, υπάρχει. Όχι, αυτό δεν ακούστηκε. Υπάρχει βίντεο. Τώρα που θα βγούμε, ο κύριος Οικονόμου νομίζω ήταν. Που κάποτε αμοιβόταν από την ΕΡΤ 400.000 το χρόνο. Ναι. Τώρα που θα βγούμε, λέει, θέλω φωνή. Να μην ακούγεται τη φωνή μου. Από πίσω, ναι, αυτά και μετά είναι πανηγύρι. Μάλιστα. Είναι αυτή η πολύ ωραία δημοσιογραφία. Παύλα σκηνοθεσία. Αυτό είναι. Δηλαδή να είσαι και αγάπη και σκηνοθέτης και σεναριογράφος και δημοσιογράφος. Στεριώ, όλα μαζί τα κάνεις. Μαζί πλέον. Όλα μαζί τα κάνεις. Όλα σε ένα. Σχολιάστηκε το βίντεο. Συγχαρητήρια και στον συνάδελφο για τη φαντασία που είχε. Συγχαρητήρια και στους ψηφοφόρους που ήταν από πίσω που ακολούθησαν κατά γράμμα τις εντολές του δημοσιογράφου. Για να βγουν στο Sky, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έλα, τώρα το διαβάζω, έχεις δίκιο. Τώρα το βλέπω. Ναι. Πολύ επιτυχημένο. Ναι. Α, δύο δημοσιογράφοι ήτανε. Ναι, αλλά και ο Δημήτρης Οικονόμου και η Μαρίνα Στασοπούλου μαζί. Ο Οικονόμου ήταν ο. Ναι, ενορχιστρωτής. Ωραία πράγματα. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, Στεριό. Okay. Όχι, μόνο αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν και αυτά. Και προσοχή, δεν λέω ότι συμβαίνουν μόνο σε αυτή την περίπτωση. Γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τη Νέα Δημοκρατία. Και με το ΠΑΣΟΚ συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, συμβαίνει και τώρα και με το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Υπάρχει πολύ παιχνίδι. Αλλά τώρα, στο βωμό των εντυπώσεων, να λες 7-8 ανθρώπους μόλις βγω να φωνάζετε και να κάνετε, τέλος πάντων. Δεν είναι και πολύ κομψό, αλλά έγινε. Ναι. Υπάρχει και βίντεο. Okay, θα ζήσουμε και με αυτό. Πάμε σιγά-σιγά στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με Σταύρο και να έχουμε ένα γεμάτο μισάωρο. Ναι. Και για τις ερωτήσεις δικές σας και για όσα έχει να μας πει. Γιατί τελείωσε ουσιαστικά σήμερα το πρώτο στάδιο της παραμονής στην Ολλανδία. Οπότε νομίζω θα έχει κάποια πράγματα να πει παραπάνω ο Σταύρος. Παρέα μαζί μας είναι τα ΝΑΚ, τα οποία τα βρίσκεται σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κυρίως και στο κέντρο φυσικά. Τη Μυστική Μεροσοτέλους, πλατεία Αγίας Σοφίας, πολλά στοκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Mediterranean Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και μαζί μας τη δεύτερη ώρα οφτήκας, πλακάκια και είδη γηγενής, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, είτε θέλετε να ανανεώσετε είτε να ανακαινήσετε πλήρως το μπάνιο σας, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα Βεζίτη οφτήκας, πάνω από τον κήπο του καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Ξαναλέω 2310-905-503. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Κόλκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Θέλω να πιστεύω πως θα έχουμε τον Σταύρο στη δευτερόλεπτα και θα έχουμε
25 λεπτά γεμάτα να μιλήσουμε μαζί του. Έχετε στείλει αρκετές ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις που λένε για το χαφ αγάπη θα τις συμμετείξω σε μία. Γιατί έχουν στείλει τουλάχιστον 5, είδα εγώ. Τι μαθαίνει ο Σταύρος για τον χαφ και πότε θα έρθει. Είπαμε, είναι το ερώτημα των ημερών. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Νομίζω είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο. Εδώ απασχολεί εμάς, ρε Στέργιο. Λογικό είναι να αποτελεί θέμα συζήτηση για όλους. Το σημαντικό είναι ότι απασχολεί τον Φερέιρα, αγάπη. Ούτε εμάς, ούτε τον κόσμο, ούτε κανέναν. Δεν υπάρχει άνθρωπο στον πάγο να μην απασχολεί, ρε Στέργιο. Τον απασχολεί και μάλιστα πολύ. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να είναι ο προπονητής ευχαριστημένος και να έχει τα εργαλεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη δουλειά που θέλει, χωρίς εκτόσεις, χωρίς αλχημίες, χωρίς τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Είπαμε τελευταία μέρα του ΠΑΟΚ στο Άπερντον, έγινε προπόνηση. Από σήμερα το απόγευμα, βράδυ, ο ΠΑΟΚ θα είναι στο Κλουζ. Και μαζί με αυτούς και ο Σταύρος και η Ελένη για το αυριανό φιλικό με την Ουνιβερσιτατέα, το οποίο θα παρακολουθήσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάντα αυτό το κλίμα στα δάση και αυτά δεν μου κάνει. Ναι, είναι λίγο διαφορετικό να παίζεις γήπεδο κανονικά. Ξενέρωτο. Κανονικό είναι το γήπεδο, στο Κλουζ Αρένα, το αυριανό φιλικό στις 9. Θα έχει και κόσμο όπως μεταφέρουν και οι Ρουμάνοι. Μετάδοση. Μετάδοση δεν έχει βγει ακόμα κάτι. Φαντάζομαι ότι το POP TV θα έχει πάλι. Δεν ξέρω τώρα πώς, αλλά δεν έχει βγει κάτι για τηλεοπτική μετάδοση κανονικά. Ναι. Από κάποιο κανάλι. Και είναι αυτό που λέγαμε για το προηγούμενο διάστημα, ότι μάλλον αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικά τις επόμενες ημέρες, έτσι θα πάνε όλα τα φιλικά και στο δεύτερο γύρο δηλαδή. Τα υπόλοιπα 4, αν θυμάμαι καλά. Θα πάνε στο ίδιο μοτίβο με POP TV, το οποίο για μένα, να σου πω την αλήθεια, κακό δεν είναι. Γιατί μια χαρά ήταν οι μεταδόσεις. Είχαμε και ήχο, είχαμε και εικόνα, δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι καλύτερο βασικά, γιατί νομίζω. Κάθε φορά ήταν καλύτερο. Εσύ. Την τρίτη φορά με την Edgevolley ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν μπορούσα να το ανοίξω σε μεγάλη οθόνη. Γιατί? Δεν ξέρω. Όχι, εγώ δεν είχα θέμα. Πολύ, πολύ καλά ήταν στο λάπτο. Ναι. Μπορεί να τυχαίνει και λόγω Ιντερνετ κάτι. Δεν ξέρω. Αλλά πραγματικά δεν είχα κάποιο θέμα. Okay, με την Alkmaar στο πρώτο υπήρχε θέμα, αλλά τα υπόλοιπα ήταν πολύ καλά. Παραμένει στον αέρα το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ και η συμφωνία που έκανε με την ΕΡΤ πριν αλλάξει η κυβέρνηση. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα δημορφωθεί και αυτό το σκηνικό. Ναι. Είναι σημαντικό. Είναι ανοιχτό, οπότε σίγουρα έχει τη σημασία του. Όσο παραμένει ανοιχτό, τόσο θα είναι σημαντικό. Υπάρχει ένα θέμα με την σύνδεσή μας με την Ολλανδία. Ας ελπίσουμε να λυθεί στα επόμενα λεπτά. Θα τα καταφέρουμε, θεωρώ. Έστω και 5 λεπτά. Είναι χάλια και το εθνικό δίκτυο δικό της Ολλανδίας. Είναι πολλές οι δυσκολίες στον δρόμο. Η κινητή τηλεφωνία στην Ολλανδία. Ναι. Τίποτα άλλο. Εντάξει, πέσαμε στην περίπτωση τώρα. Δύσκολα τα πράγματα, Στέργιο. Δύσκολα. Διάλεξαν και δύσκολο δρομολόγιο. Οπότε κατάλαβα τη μισή μέρα θα ταξιδεύουν. Στις 4, αν θυμάμαι καλά, πετάνε. Ρε, εσύ 4 ώρες πετάνε. Πώς γίνεται τώρα να είναι στον δρόμο? Είναι νορμάλ αυτό? Μπορεί να πετάνε 4 Ολλανδίας. Εντάξει, μία ώρα είναι διαφορά, δεν είναι τώρα, 5. Τώρα είναι 12.30 Ολλανδίας. Άρα έχουν ακόμα. Δύσκολη, αρκετό χρόνο μπροστά τους. Τέλος πάντων. Δύσκολα είναι. Έχουμε τίποτα. Μπα, περιμένουμε ακόμα. Θα δούμε αν θα έχουμε το Σταύρο σε κάποια φάση μέχρι το φινάλε, μέχρι και τις 2, να μας πει λίγο γενικότερα κάποια πράγματα με προετοιμασία. Προφανώς θα έχει και αυτός διάφορα νεότερα για το μεταγραφικό κομμάτι και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Στην ομάδα του μπάσκετ δεν υπάρχει η παραμικρή εξέλιξη σε σχέση με αυτά που μας έλεγε χθες ο Νίκος. Γίνονται ζυμώσεις για μια καινούργια διοίκηση πρωτοδικείου. Προφανώς με την υποστήριξη του Ιβάν Σαββίδη, γιατί διοίκηση πρωτοδικείου χωρίς την υποστήριξη Σαββίδη. Ναι, δεν υπάρχει. Τζάμπα το χαρτόσημο στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν ο Ιβάν Σαββίδης βρεθεί στο πλευρό της ομάδας με συγκεκριμένα ποσά, με συγκεκριμένη φιλοσοφία, ίσως και να μπορεί να γίνει δουλειά. Στη διαφορετική περίπτωση θα έχουμε μια από τα ίδια, μπορεί και χειρότερα, κάλλιστα. Η ουσία είναι αυτό που έλεγε χθες ο Νίκος, ότι και εκεί δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τμήμα,
δεν υπάρχει τίποτα. Και πρέπει όλα να γίνουν επιτέλους και να προχωρήσει το οτιδήποτε υπάρχει για την ΚΑΕ. Στο μεταξύ προκύπτουν και μερικά πράγματα στα γύρω-γύρω που καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρουν τον κόσμο σε μικρότερο βαθμό και είναι λογικό. Αλλά οφείλουμε να τα καταγράψουμε. Ο Σημεών Παπαδόπουλος οδεύει προς δανεισμό, δεν θα αγωνίσει στην ΚΑΠΑ 19. Ο νεαρός θεματοφύλακας, 19 χρονών, με την απομάκρυνση του Μάριου Σιαμπάνη πέρσι τον Γενάρη, αγάπη. Mm-hmm. Το χειμώνα πάντως, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο Παπαδόπουλος ήταν αυτός που συμπλήρωσε την τετράδα των τερματοφυλάκων. Ακολούθησε την προετοιμασία, έμεινε μέχρι και χθες. Θα δοθεί δανεικός. Και την τετράδα θα συμπληρώσει κάποιος από τους τερματοφυλάκες της νέας ΚΑΠΑ 19, που κι αυτή βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Θα ολοκληρωθεί το ρόστερ τις επόμενες ημέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Μιχαηλίδη, τον ταλαντούχο στόπερ της ΚΑΠΑ 19, που έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μια σταθερά του ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια. Εκεί που όλα έδειχναν ότι θα πήγαινε στον Πανετολικό, ο οποίος νομίζω εξακολουθεί να ψάχνει στόπερ μετά την αποχώρηση, την πώληση του Μιχάη, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ο Πανετολικός θέλει τον Μιχαηλίδη ως ελεύθερο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ούτε μείωση το εκατομμύριο. Δεν μπορούμε πάντως, αγάπη, να κακολογήσουμε τον Πανετολικό, γιατί είναι εντυπωσιακό ότι τα τελευταία 7-8 χρόνια που έψαξα δεν έχει πάρει δανεικό από ομάδα της Super League. Ναι, είναι απόφαση δική του αυτή. Είναι η φιλοσοφία που διέπει το Φώτη Κοστούλα και του συνεργάτε του. Σεβαστή σίγουρα. Δηλαδή έχει αποκτήσει δανεικούς από ομάδες του εξωτερικού, έχει αποκτήσει λίγους δανεικούς από μικρότερες κατηγορίες, από τη Β' Εθνική. Αλλά παίχτη από τη Super League, είτε από τους μεγάλους του λεγόμενους είτε από τους μικρομεσαίους, ο Πανετολικός δεν έχει πάρει ούτε έναν. Άρα νομίζω είναι δικαίωμά του να θέλει και ως ελεύθερο τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ανεξάρτητα αν αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Και έτσι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να αναζητά ομάδα για τον 19χρονο στόπερ. Δεν νομίζω θα δυσκολευτεί βέβαια ιδιαίτερα. Δεν θα δυσκολευτεί. Ένα παιδί που έχει δείξει πράγματα. Εννοείται σε και στην ΚΑΠΑ 19. Ομάδα της Super League είναι η επιθυμία του ΠΑΟΚ. Και αναζητείται και μια ομάδα στο εξωτερικό. Που για μένα θα είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, φυσικά. Καλή η Super League. Υπάρχει το πράγμα Τζοβάρα νομίζω για όλους πλέον. Ναι, αν και είναι άλλη περίπτωση, γιατί ουσιαστικά ελεύθερος έφυγε ο Τζοβάρας. Ναι, ενώ ότι ψάχτηκε στο εξωτερικό και βρήκε κατευθείαν ομάδα πολύ εύκολα, από ό,τι έχω καταλάβει. Και καλή ομάδα πρωταθλητισμού. Ναι. Αν οπότε είναι ένα παράδειγμα. Όπως είπαν και οι Σλοβάκοι, δεν αποκτήθηκε να αποτελέσει μέλος της ομάδας με το νόημα του καλημέρα. Περισσότερο σε μια επένδυση. Εντάξει, είναι 19 χρονών ο Τζοβάρας προς τα 20. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η περίπτωση του Γιάννη Μιχαηλίδη. Ένα στόπερ που πραγματικά έχει όλο το πακέτο σε 1-2 χρόνια να αποτελέσει όχι απλά μέλος του ρόστερ της ομάδας, αλλά και μέρος του rotation. Γιατί όχι και βασικός. Παραστάσεις μόνο του λείπουν και φυσικά να δουλέψει για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο σε τομείς που έχει αδυναμίες. Θα το παρακολουθήσουμε και θα σας ενημερώσουμε αυτά και για τους Σημειών Παπαδόπουλο και Μιχαηλίδη. Πολλοί λένε αν θα μπορούσε ο Μιχαηλίδης να παραμείνει στον ΠΑΟΚ και φέτος, για μένα όχι. Έτσι όπως είναι το ρόστερ, υπάρχει Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Μιχάη, Χατζησαΐας. Ο Μιχάη που έχει πάρα πολλές συμμετοχές στη Σούπερ Λίγκα. Άρα είναι πιο μπροστά από τον Μιχαηλίδη. Φυσικά, ναι, εντάξει. Τον αγωνιστή ο Μιχαηλίδης ένα χρόνο δανεικός σε ομάδα τη Σούπερ Λίγκα του εξωτερικού και να επιστρέψει του χρόνου, δεν χάλασε ο κόσμος, δεν είναι 32 χρονών, είναι 19 ο Μιχαηλίδης. Μα ακόμη ο Χατζηχρυσαΐας που έχει και τις χρονιές στον Ατρόμητο πλέον, που έχει δει 5 πράγματα, δεν είναι. Όχι, δεν είναι σίγουρος, το παλεύει μήπως και. Νομίζω πως δεν θα τα καταφέρει. Θα δούμε κιόλας. Θα το δούμε, αλλά το παλεύει μήπως και. Δηλαδή ούτε αυτός δεν είναι σίγουρος. Νομίζω ότι και ο Μιχαηλίδης θα ήταν κρίμα και γι' αυτόν. Και αν έμενε, τι να πω, θα είχε στην καλύτερη 2 συμμετοχές στον χρόνο. Θα είχε λίγο χρόνο τέλος πάντων. Δεν θα υπήρχε ο χώρος που για ένα παιδί. Που και το κύπελο φέτος δεν θα υπάρχει φάση ομίλων. Ναι, που σου δίνει την ευκαιρία να βάλεις εκεί πέρα παιδιά. Στο τελευταίο μάτς, ας πούμε, αν έχεις καθαρίσει την πρόκριση. Δεύτερη και άρα μπορεί και οι δύο συμμετοχές που λέω για τον Μιχαηλίδη, αν έμενε στο ρόστερ, να είναι και πολλές. Πίσω από Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Μιχάη, δεν ξέρω αν είναι και ο Χατζησαΐας. Οπότε καλό θα είναι και για τον Μιχαηλίδη και για τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής δανεικοί, να βρουν ομάδες, να πάρουν παιχνίδια, να αναπτύξουν το ταλέντο τους και το επόμενο καλοκαίρι, υγεία να έχουν, να επανεξεταστεί η περίπτωσή τους.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μαζί με τον Μελιόπουλο, οι τρεις που έφυγαν πρώτοι από την Ολλανδία. Ναι. Και ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μελλοντικά. Γιατί και για τον Μελιόπουλο είμαστε σε στάση αναμονής. Είναι ακόμα δύσκολο καράβιο που πάω κάποιοι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος ίσως και να αποσυμφόριζε λίγο την πίεση, εγώ νομίζω ότι η πίεση είναι η ίδια. Και είναι λογικό σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από τίτλους. Τίτλους που έχασε γιατί ήταν αδύναμος, τίτλους που έχασε γιατί τους κλέψανε μέρα μεσημέρι. Καλά να σου πω κάτι. Είναι μια ομάδα που θέλει τίτλους ο ΠΑΟΚ. Είναι ακόμη και το είναι ακόμη και το να μείνεις στην κορυφή. Δηλαδή είναι δύσκολο να διατηρηθείς για δεύτερη χρονιά στα ίδια επίπεδα. Πάντα, όχι μόνο τώρα μόνο για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι ένα άγχος και ένα βάρος. Γιατί ξέρεις ότι πρέπει να μείνεις εκεί, να δείξεις ότι δεν ήταν ένα πυροτέχνημα μια χρονιά. Ότι είμαι εδώ και ουσιαστικά έχω μπει σε αυτό το μονοπάτι. Δεν είναι μόνο όμως το πρωτάθλημα. Ο κόσμος θέλει και το κύπελο. Ναι, γενικά. Για τέταρτη στην συνεχόμενη χρονιά. Και για πέμπτη και για έκτη και για έβδομη. Άρα όταν υπάρχει αυτή η πίεση για τίτλους, δικαιολογημένα ξαναλέω, δεν είναι κάποια μομφή, πώς μπορείς να εξελίξεις ποδοσφαιριστές. Πώς θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάει με Μάτος και Λίρατζι και να βγάλει τη χρονιά. Εντάξει, αυτό το έχουμε συζητήσει και στην αρχή του καλοκαιριού, μάλλον. Ότι μπορούσε να το θα κάνει. Ήταν δύσκολο έτσι κι αλλιώς για τα παιδιά. Θα μπορούσε. Θα είχε αποτέλεσμα. Δεν το ξέρουμε. Αν είχε. Οπότε πάει ο ΠΑΟΚ στα πιο σίγουρα και προσπαθεί μέσω δανεισμών που για μένα δεν είναι κατακριτέο. Εντάξει, τα παραδείγματα του Κουλούρη, ανεξάρτητα το αν γύρισε ή όχι, του Πέλκα, του Κάτσε ακόμα, του Λάμπρου 100%, δίνεται ευκαιρία στα παιδιά αυτά, αρκεί να μην πάνε δανεική αγάπη στα μαύρα χώματα φτιότητα, ξέρω εγώ, εντάξει, γιατί η Β' και η Γ' εθνική πλέον δεν υπάρχουν σε κατηγορίες. Ναι. Όχι γιατί άλλαξαν ονόματα, γιατί το επίπεδο είναι τραγικό. Καλά, δεν κοιτάει και ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Προπονήσεις, γήπεδα, διαιτητές, υποδομές, κουλτούρα, είναι όλα άστα να πάνε. Ναι. Μιλάμε για εραστεχνικό αθλητισμό στη χειρότερη μορφή του. Με κάθε σεβασμό στις ομάδες που παίρνουν μέρος στη Β' και Γ' εθνική, αλλά είναι ελάχιστες οι ομάδες που μπορούν να πει κανείς ότι προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο στον ποδοσφαιριστή. Οι περισσότερες δεν έχουν καν γήπεδο για να προπονηθούν. Άρα ένα παιδί που από τα 17 μαθαίνει ακόμα να έχει δίπλα του γιατρούς, ψυχολόγους για την αποθεραπεία του, πολύ καλά γήπεδα κτλ. Κτλ. Παθαίνει ένα πολιτισμικό σοκ να πάει σε κάποια ομάδα Β' εθνικής και αν δεν έχει το ψυχικό σθένος να πολεμήσει κόντρα στις αντιξοότητες, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι, όπως συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, οι παίκτες να δίνονται δανεικοί σε ομάδες που μπορούν να χαρακτηριστούν ομάδες και μετά να επαφείται στους ποδοσφαιριστές να δείξουν ότι μπορούν και δικαιούνται μια ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Είναι τα παιδιά πολλά, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ εδώ καλά-καλά να δώσει χώρο σε ένα ή δύο παιδιά. Δηλαδή και ο Τσιγκάρας να μείνει στο ρόστερ, σου λέω εγώ. Πού να πάρει παιχνίδι ο Τσιγκάρας. Ναι, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ή ο Γαϊτανίδης. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τα παιδιά κάνουν μια προσπάθεια τώρα στην Ολλανδία. Ο Γαϊτανίδης ειδικά έχει κάνει τον Απέλ Φερέιρα πραγματικά να τοποθετεί δημόσια γι' αυτό με τα καλύτερα λόγια, χωρίς καν να του γίνει η ερώτηση. Ναι, κάτι δείχνει και αυτό. Το αλλά θέμα είναι το θέμα είναι αν θα μπορέσει μέσα στη σεζόν, εφόσον μείνει στο ρόστερ, γιατί δεν είναι και τίποτα σίγουρο, να βρει χώρο και χρόνο οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε διοργάνωση του ΠΑΟΚ. Εγώ σου λέω το εξής. Παίρνει η οικογένεια Σαββίδη μια απόφαση μαζί με τους διοικούντες της ΠΑΟΚ. Και λένε ότι το κύπελλο από εδώ και πέρα θα είναι ένας διάδρομος σε μια διοργάνωση για να αναπτύσσουμε τους ποδοσφαιριστές μας. Θα το δεχτεί αυτό το πράγμα ο κόσμος. Δεν ξέρω. Δηλαδή να πεις δημόσια ότι υπάρχει εντολή στον προπονητή στο κύπελλο να χρησιμοποιεί τον Μιχαηλίδη, τον Τσιγκάρα, τον Λίρατζι και τον Γαϊτανίδη. Εντάξει, πράγματα, άμα τα επικοινωνήσεις όμως και να το εξηγήσεις, μπορεί να είναι και διαφορετικά. Γιατί μιλάμε θεωρητικά. Και δεν λέω για ένα-δύο παιχνίδια. Αναφέρουμε πως το έχουν κάνει πολλές ομάδες στο εξωτερικό. Από το πρώτο μάτς μέχρι το τελευταίο. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ πάει τελικό κυπέλου, θα παίξει ο Μιχαηλίδης, ο Τσιγκάρας, ο Λίρατζης και ο Γαϊτανίδης. Ναι, σου λέω απλά. Είναι ο ΠΑΟΚ μια δύσκολη περίπτωση. Ξαναλέω, είναι υπάρχει και το πώς επικοινωνείς το οτιδήποτε. Η ομάδα, όχι εμείς.
Ο ΠΑΟΚ στρατηγικά ότι κάνω αυτό και αυτό. Άμα βγεις μπροστά και γιατί το πεις, αν, μπορεί να είναι αλλιώς. Αν το αποφασίσεις χωρίς να βγεις μπροστά όμως και πάνε τα βέλη στον προπονητή, δεν κάνει δουλειά. Γι' αυτό σου λέω. Άρα πρέπει να το επικοινωνήσεις σωστά και να πεις ότι στρατηγικά κάνω αυτό και αυτό. Έτσι, οποιοδήποτε καταλαβαίνει το σκεπτικό σου και τέλος πάντων τη στρατηγική σου. Άμα το πας πλάγια ή δεν το πεις, ή λέει ο καθένας, εγώ σου υποθετικά, εσύ υποθετικά ή οποιοδήποτε υποθετικά, δεν έχει νόημα. Αυτό δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι στρατηγικά να βγει ο ΠΑΟΚ και να πει ότι κάνω αυτό και αυτό. Αλλά τέλος πάντων πάλι θεωρητικά μιλάμε, γιατί δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένη. Ναι, εντάξει, κουβέντα κάνουμε και ψάχνοντας να βρούμε το χώρο που θα παίξουν τα παιδιά στα 19. Δεν υπάρχει χώρο. Θα φανεί μέσα. Γιατί ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα, σωστά, το κύπελο, σωστά για μένα και η όμιλη του Champions League. Έτσι έχει η κατάσταση. Στέργιο, ο Αλεξάνδρος Στανόγεβιτς είναι πάλι ελεύθερος στην αγορά. Αυτό πάλι ρεσί. Γιατί ρεσί. Το φάγατε τον άνθρωπο. Ούτε στην Κίνα. Δεν στέργιωσε. Και εσύ θα με γυρεύεις μέχρι και την Κίνα που έλεγε. Ήτανε, λέει, ο Γιάννης Στάσιος παλιά. Στην Beijing, ναι. Ναι. Μετά από 7 μήνες συνεργασίας, τέλος. 20 ήττες σε 19 μάτς. Όχι. Καλά, βασικά, όχι το ρυθμός είναι καλύτερος, γιατί έχει 12 ήττες σε 18 παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, πάλι ο αριθμός δεν είναι καλός. Και προχθές την Κυριακή που χάσανε από μια. Δεν τη θυμάμαι. Από τη Λούνεγκ. Παρότι έχασα εγώ το κείμενο. Από τη Λούνεγκ, ναι. Πώς? Λούνεγκ. Λούνεγκ. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ήττα. Ναι. Και η ομάδα είναι προτελευταία. Ναι. Και μάλιστα βρήκαν αμέσως και προπονητή αυτή. Το δούλευαν καιρό μάλλον, ναι. Γιατί κατάλαβαν. Ρε το Στανόγεβιτς. Πόσες αλλαγές ομάδων Στανόγεβιτς. Πολλές. Αρκετές. Δεν. Χωρίς πραγματικά να έχουμε κάνει τον άνθρωπο, αλλά. Δεν έχει βρει και τη δικαίωση πουθενά, είναι η αλήθεια. Δεν τα καταφέρνει πολύ καλά. Κοίταξε, από την εμπειρία που είχαμε στην προετοιμασία τις λίγες ημέρες που καθίσαμε με τον Στανόγεβιτς. Ναι. Εγώ το έλεγα και τότε, θα ήθελα πάρα πολύ να τον έχω φίλο να πηγαίνουμε για ένα ποτό. Έχει ωραίες ιστορίες να πει ο Στανόγεβιτς. Αλλά σαν προπονητής πραγματικά... Το τι μπάχαλο υπήρχε στην προετοιμασία ήταν απίστευτο. Ναι. Πραγματικά απίστευτο. Δεν ήταν πολύ καλή η κατάσταση τότε. Όχι. Δεν υπήρχε πλάνο. Η δουλειά που έγινε ήταν αμφιβόλου ποιότητας. Οι ποδοσφαιριστές δεν νομίζω να είχαν ιδιαίτερο σεβασμό στο πρόσωπο του Στανόγεβιτς. Θα μου μείνει εκείνη η ατάκα, αν θυμάσαι, αγάπη, που έλεγε ότι... Πιασάρει και ατάκα στην παρουσίασή του ότι ο ΠΑΟΚ κάνει επίθεση σε 18,2 ναι. Δευτερόλεπτα. Ο στόχος μου είναι να κάνει σε 11,5. Και λες, ρε φίλε, όπα, βρήκαμε εδώ τώρα φλέβα χρυσού. Ναι. Αλλά η πράξη. Ήταν αλλιώς την πράξη τα πράγματα. Κοίταξε, μετά την Παρτιζάν που έκανε πράγματα, πήρε και τίτλους, πήγε στην Κίνα, στην Αερμπίν, έκανε 29 ματσάκια. Μετά πήγε στην Γκουάν, έκανε 42. Τόλμησε να φύγει από την Κίνα να πάει στο Ισραήλ, εκεί στη Μακάμπη, 15 μάτς πρόλαβε. Μετά έπαιξε μια άλλη ομάδα της Κίνας, μια άλλη Beijing, γιατί είναι πολλές, του Πεκίνου. Ναι. Δεν έχει μια ομάδα. Στον ΠΑΟΚ έκατσε 2 παιχνίδια, στον πάγκο. Μετά πήγε στη Σαουδική Αραβία, σε μια ομάδα, έκατσε άλλα 9. Και ρεκόρ τελευταίων ετών. Στην Beijing Ρενέ 18 παιχνίδια. Και είναι και πάλι ελεύθερος. Ο Αλεξάνδρ Στανόγεβιτς. Εντάξει, δεν έχει μάλλον μέχρι τώρα καριέρα του, νομίζω, την πορεία που θα ήθελε ο ίδιος. Μετά τη γνωριμία που είχαμε στο γεύμα προετοιμασίας, τη θυμάμαι ακόμα ατάκα συναδέρφου. Αυτός το πολύ στην εβδομάδα θα έχει φύγει. Ναι. Από αυτά που έλεγε, δηλαδή. Που καταλάβαμε λίγο την κουλτούρα του και την φιλοσοφία του. Και όντως μετά από 10 μέρες έφυγε. Δεν ξέρω. Ξαναλέω, περάσαμε ωραία σε εκείνο το βράδυ. Γελάσαμε, αλλά η δουλειά που έκανε ο Στανόγεβιτς ήταν για κλάματα. Για κλάματα. Μετά ανέλαβε ο Ράσβαν Λουτσέσκου, η συνέχεια είναι γνωστή. Και ο ΠΑΟΚ ξανά στην αρχή μια νέα εποχή. Πάντως. 10 προπονητές στις τελευταίες 10 προετοιμασίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί πέρυσι ο Λουτσέσκου δεν έκανε προετοιμασία. Πρόπερσι έκανε πέρσι.
φέτος κάνει ο Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος ψάχνει να βρει τις ισορροπίες εντός ομάδας και περιμένει και αυτός με αγωνία το κεντρικό χαφ, τα κεντρικά χαφ, δεν ξέρω αν είναι πληθυντικός, ας έρθει ο ένας. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε, γιατί το να λέμε για δύο ενώ δεν μπορεί να βρεθεί ο ένας είναι λίγο ξύμορο και μπορεί κάποιος να γελάει μαζί μας. Υπάρχει μία πληροφορία ότι το φιλικό του Άρη με τον Ατρόμητο θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΡΤ, το αθλητικό, στις 18 του μήνα, 9 ώρα το βράδυ. Οπότε θα είναι κανονικά τηλεοπτικό. Έχει το είδε τώρα που το βγάλε πάνω και λέγει ΕΡΤ Sports. Θα το έχει κανονικά. Μάλιστα. Είναι μία πληροφορία, Αριστέργιο. Τι σου κάνει εντύπωση, δηλαδή. ΕΡΤ. Το φιλικό του Άρη, κανονικά. Ναι, ας δούμε στην ΕΡΤ θα γίνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Περιμένουμε. Καλό είναι που δείχνουν τα φιλικά. Να έχει εικόνα και. Να έχουν εικόνα και οι φίλοι του Άρη και οι φίλοι όλων των ομάδων από τις ομάδες τους. Αλλά αυτό που πρέπει να αποσαφινιστεί είναι πότε θα επικυρωθεί η συμφωνία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ. Γιατί υπάρχει μια συμφωνία. Βέβαια, δεξιά και αριστερά τα παπαγαλάκια αρχίζουν και λένε διάφορα. Επικαλούμενοι κυβερνητικές πληροφορίες, αμφιβάλλω αν. Αυτό είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει με το κομμάτι της ΕΡΤ και τη συμφωνία που έχει ο ΠΑΟΚ για 6,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ίδια συμφωνία έχει και η ΑΕΚ. Ναι. Απλώς η ΑΕΚ έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με την Νόβα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει συμβόλαιο. Η Νόβα αποδείχθηκε ότι η όλη φασαρία μέσα εισαγωγικά που έγινε ότι έχουμε ακόμα λίγες μέρες προθεσμία ήταν για να γίνει, δεν έκανε κάποια κίνηση. Είτε γιατί δεν ήθελε, είτε γιατί τα χρήματα ήταν πολλά για την Νόβα, τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά υπάρχει θέμα γενικότερα, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει την άκρη ακόμα και αν δεν του προσφέρει στέγη ΕΡΤ. Αλλά είναι όλα στον αέρα, γιατί η Super League 2 ακόμα δεν έχει τηλεοπτικά. Η τόσο διαφημιζόμενη από τον πρώην υφυπουργό ότι θα κάνουμε Super League 1, Super League 2 και να τα λεφτά για τη Super League 2 και είπαμε στα πλάνα είμαστε καλοί, στα έργα λίγο χωλαίνουμε. Υπάρχουν και άλλα δημοσίευματα για το VAR που λένε ότι το καλό σενάριο είναι να είναι έτοιμο τρίτη αγωνιστική σε όλα τα γήπεδα. Τα Χριστούγεννα θα λέμε στο δεύτερο γύρο. Ναι, και τον Μάρτιο μπορεί να λέμε κάτι που απεύχομαι ότι στα play-off θα έχει VAR όμως, να ξέρετε. Πιθανό. Ναι. Πιθανό. Θα δούμε, ας είμαστε αισιόδοξοι να πούμε ότι την τρίτη αγωνιστική θα έχουμε το VAR. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Με τον Σταύρο δεν καταφέραμε να μιλήσουμε, παιδιά. Γιατί είναι στο δρόμο κάποια φάση στη Ρουμανία. Δεν φταίμε ούτε εμείς ούτε ο Σταύρος. Ό,τι ερωτήσεις κάνετε θα τις μεταφέρουμε αύριο, που θα είναι από σήμερα το απόγευμα στο Κλουζ ο Σταύρος και η Ελένη και η ομάδα. Οπότε όλες οι ερωτήσεις θα τις μεταφέρουμε αύριο. Μας πρόδωσε η κινητή τηλεφωνία. Μπορεί να είναι τίποτα τούνελ, δεν ξέρω. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ είναι μια χορηγία της Άρκων Ελλάς. Τοποθέτηση ραφιών, κατασκευή ραφιών, οτιδήποτε κατάστημα και αν έχετε χοντρικής λιανικής. Και όπως και να είναι ο χώρος σας, η Άρκων προσαρμόζει τα ράφια στο χώρο σας και στις επιθυμίες σας. Θα τη βρείτε την Άρκων Ελλάς στην βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στο τηλέφωνο 2317-23-240 καθώς και στο arkon.gr. Επίσης, Ότο Καλογεράς προσφέρει την προετοιμασία του δικεφάλου, ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις, φανοπιείο, βαφείο και αυτοκίνητο αντικατάσταση αν χρειαστεί. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Την μαγική τριάδα των υποστηρικτών του ΠΑΟΚ κλείνουν οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για κάθε κατηγορία αυτοκινήτων στις χαμηλότερες τιμές. Ενδεικτικό από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Διαπιστώστε το και μόνοι σας. Πριν να ανανεώσετε την ασφάλειά σας, ζητήστε μια προσφορά από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Χωρίς ταλαιπωρία, φροντίζει για τα συμφέροντα τα δικά σας και των αυτοκινήτων σας πριν και μετά την ασφάλιση. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701. Τα ανάκνε παρέα μαζί μας και σήμερα, με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Πλατεία Αγία Σοφία στο πιο παλιό κατάστημα από όλα. Τις μισχυμένες οτέλους, Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και nac.gr. Με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, κάνετε εύκολα τις επιλογές σας και έρχονται στο χώρο σας. Και Ευτίκας, πλακάκια και διγυνής, για όσους θέλουν να ανανεώσουν ή να ανακαινήσουν πλήρως το μπάνιο τους. Νέες προσφορές, επιλεγμένα προϊόντα, χαμηλές τιμές ανάλογα με τις δυνατότητές σας και τις επιθυμίες σας, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτίκα Απόλλωνος 3739 κατ' Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, και στο τηλέφωνο 2310-905-503. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Μείνετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.